Άντε ρε Στέργιο, πες τις θεματάρες που έχεις ετοιμάσει. Περίμενε να παίξει ρε φίλε λίγο το. Τι? Το σήμα της εκπομπής. Να κερδίσεις χρόνο. Τρεις είμαστε και κάνουμε μια μισή ώρα εκπομπή καθαρή ουσιαστικά. Θα συνδεθούμε με τη Μαδρίτη σε λίγο. Γιατί? Να μας πούν για τον πανηγυρισμό του Σιμεώνε. Όταν να κάνει αυτά ο Πέλκας είναι φίλε. Εγώ μαζί του είμαι με τον Σιμεώνε, να ξέρετε. Ο Πέλκας και δεν δίνει για τα παιδιά καλό παράδειγμα και όταν το κάνει ο Σιμεώνε υπάρχει ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Ναι, από του ίδιου ανθρώπου. Εγώ με τον Σιμεώνε είμαι. Όχι, εγώ με τον Σιμεώνε είμαι. Εγώ με τον Πέλκα. Και με τον Πέλκα. Ναι, ρε, είναι και να σου πω κάτι. Είναι πολύ γνωστή και αυτή καθώ πρέπει που τα καλά παιδιά που κάνουν πιο πολλά αυτοί μετά. Α μην πάω σε κανένα ATM και πατήσω 100.000 και μου βγάλει. Εντάξει. Εκτός του ότι του Πέλκα τον κόλ είναι πιο κρίσιμο από αυτά που έβαλε χθες η Ατλέτικο. Σε Ατλέτικο. Ναι, καμία. Έλα, πες την αλήθεια, πήγες να δοκιμάσεις να βγάζεις 100.000. Έλα. Επηρεάστηκες το ρεπορτάζ και πήγες να βγάζεις. Άκου, θα σου πω. Στο επόμενο γκολ. Επόμενο γκολ. Παίζω Γοδίν, το βάζω Χιμένεθ. Πάω να βάλω επόμενο γκολ. Ωραία. Χιμένεθ, θα βάζω Γοδίν. Γοδίν, όχι, Γοδίν και βλέπω ξαφνικά το Χιμένεθ 126 απόδοση. Τι λέει. Και βάζω Χιμένεθ. Και το βάζω Γοδίν. Γαμώ. Ναι. Ξανακάνω την ερώτηση. Γοδίν το ποσοστό δεν ήταν μικρό, 51 ήταν. Ξανακάνω την ερώτηση. Ναι. Πες την αλήθεια, αν πεις να δοκιμάζεις να βγάλεις 100.000 ευρώ από ATM. Δοκίμασες. Με την κάρτα σου. Δεν το έχω κάνει, είμαι κακός δημοσιογράφος. Δεν επηρεάστηκες από το ρεπορτάζ. Όχι. Του συναδέλφου. Άκουλε. Το έγραψα και στο στάτους χθες. Εντάξει. Υπάρχει ένα στάτους ότι επειδή κάποιος είναι συνάδελφος δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ναι. Ωραία. Δηλαδή εγώ άμα θέλω ξέρω εγώ να πέσει ένας μετεωρίτης πάνω σε κάποιον επειδή είναι συνάδελφος δεν πρέπει να λέω κάτι. Ναι. Εντάξει. Το ότι κάτι οι τύποι ωραία, μας ξεφτιλίζουν κάθε μέρα σαν κλάδο και δεν λέει κανείς κουβέντα. Το πρόβλημα μια φορά ήταν ο Κόλκας με πήγε μετέχα στα πειθαρχικά γιατί είχα πει ότι παλιά πριν καμιά 15 χρόνια ότι προσλήψεις στην KTV 100 γίνονται με κομματικά κριτήρια. Γίνονται. Πριν 15 χρόνια το είπα αυτό και μετά το πιστεύω. Στο πειθαρχικό. Δεν το πιστεύω, ναι. Την άλλη φορά με πήγαν στο πειθαρχικό γιατί έβρισα. Ναι. Την άλλη φορά με πήγαν στο πειθαρχικό γιατί απείλησα συνάδελφο με το μυαλό του. Ναι. Ωραία. Και γενικά είχα μια μόνιμη παρουσία πριν, ξέρω, πριν μια δεκαετία. Για 10 χρόνια μια μόνιμη παρουσία στο πειθαρχικό. Καθημερινό. Τη Ένωση, ναι, πήγαινα εκεί. Μα εδώ έβρισε. Έβρισα, ρε παιδιά. Ναι, δεν είμαι. Σταύρο, γιατί ήρθε σήμερα γι' αυτό. Ναι. Τα λέμε από εβδομάδα. Ναι. Άλλοι ξέρω εγώ είχαν απλήρωτα τα παιδιά κανένα δίχρονο. Άλλοι ξέρω εγώ ξεφτιλίζονταν. Δηλαδή σαν αυτό να στο ATM. Άλλοι ξέρω εγώ έκαναν το ένα, άλλοι έκαναν το άλλο. Εντάξει. Τρώγαμε το χρέωμα εμείς και εμείς πηγαίναμε στο πειθαρχικό. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, έχω αποφασίσει από χθες ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους συναδέλφους. Αυτόν που χτύπησε 100.000 στο ATM. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να είμαι με αυτόν η ίδια δουλειά, δεν είμαι η ίδια δουλειά. Ναι. Εντάξει. Ας με καλέσω στο πειθαρχικό, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πει ότι στη ζωή μου θα αποβάλω οτιδήποτε τοξικό υπάρχει. Οτιδήποτε τοξικό υπάρχει στη ζωή μου. Και πάνω απ' όλα δεν θα χρεώνομαι βλακίες άλλων. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι. Ο συνάδελφος που χτύπησε 100.000 στο ATM. Ναι. Του δώσανε μια κάρτα που είχε μέσα 100.000 ευρώ. Άκουνα. Γιατί. Ναι. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν είναι βασικό αυτό. Ναι, ξεκινάμε τα βασικά. Δηλαδή, πώς θα τσεκάρεις αν βγάζεις 100.000, αν βάζεις μια κάρτα που δεν έχει 100.000. Ο Αλαφούζος που είναι ικανοποιητή. Είχε γεμίσει. Μια... Είχε γεμίσει τον λογαριασμό. Δεν έδωσε μια κάρτα 100.000. Μια pay safe. Ναι. Ή μια money safe. Μπορείς να βάλει τηλεκάρτα μέσα στο μηχάνημα. Ναι. Αντί για κάρτα. Και έπεσε Βαρδής. Πώς λέγεται εκείνο το. Τραγουδάρα. Πώς λέγεται εκείνη η ιδέα. Τέλος πάντων, με τα καλά και τα στραβά μου, εγώ προσωπικά τέλος πάντων, σαν δημοσιογράφος, εντάξει δεν είμαι και το πρότυπο, το αντιλαμβάνομαι. Η ιδεοντολογία τα θέτει κάπως αλλιώς τα πράγματα από αυτά που πιστεύω εγώ στο μυαλό μου, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δεν είναι αυτό συναδελφός μου. Θα σου βρω βίντεο συναδέρφου, mm-hmm. Η οποία παλαιότερα είχε κάνει ρεπορτάζ σε γυράδικο. Mm-hmm. Θεώρησε σωστό ότι έπρεπε να κρατάει και το γύρο. Ναι, αλλά σε κάποια στιγμή μπερδεύτηκε μικρόφωνο γύρω και άρχισε να μιλάει στο πιτόγυρο. Θα το βρω αυτό σε μεγάλο κανάλι τη πρωτεύουσα. Αυτό... Δηλαδή ήθελε να γράψει για την ακρίβεια, να πει το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Πήρε ένα γύρο και λέει, εγώ αυτό ο γύρο κάνει πόσα ευρώ κτλ. Αλλά πάνω στην ομιλία μπερδεύτηκε. Δεξί χέρι πιτόγυρο, αριστερό μικρόφωνο. Και μιλούσε με το πιτόγυρο. Θα το βρω και θα το. Σαν το χαλάτι που είμαστε ακουστικό.
Το τζάκετ, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι κακιά στιγμή, Στέργιο. Ναι. Το να βάλεις 100 χιλιάρικα σε κάρτα ATM επειδή ένας υπουργός πήρε 100 χιλιάρικα δάνειο και να αναρωτιέσαι γιατί δεν βγάζεις εμένα 100 χιλιάρικα από το ATM. Πρώτον, είσαι στόχος. Δεύτερον, είσαι λαϊκιστής, χείρις του είδους. Ναι, ρε εσύ. Δηλαδή, εντάξει. Και τρίτον, δεν θέλω να εκφράσει τον κλάδο μου. Διώξτε τον. Απαιτώ εγώ να τον διώξετε. Αν έχουμε κάποιο κροατή που βγάζει από το μηχάνημα 100 χιλιάδες, μας πάρε ένα τηλέφωνο μέσα στη βγάζει. Θα πάμε μετά όλες τις τράπεζες μία-μία. Δεν έχω 100 χιλιάδες σε καμία κάρτα μου. Ναι, λέω, αν υπάρχει κάποιο που μας ακούει, ρε φίλε. Ευελπιστώ να αποκτήσω. Εντάξει. Στο χέρι σου είναι, Σταύρο. Στο χέρι μου είναι. Αν σταματήσω να τρώω λεφτά βασικά για ψηλό πείδημα. Ωραία. Αλλά πραγματικά δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν είμαστε συνάδελφοι με αυτόν. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, εμείς είμαστε αθλητικά. Αυτό που γίνεται στο πολιτικό δηλαδή. Ναι, ρε Σκάι, καταλάβαμε ότι θες να βγει η Νέα Δημοκρατία γιατί είστε συνέτεροι. Ωραία. Μαζί με τον άλλον του Ολυμπιακού. Μπορεί να είστε και σε εταιρείες μαζί, όλοι μαζί να έχετε μετοχές σε διάφορες εταιρείες. Ποιος ξέρει. Δεν θα πέσω και από τα σύννεφα να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο. Αλλά εσείς θα βγάλουν ξανά τον Τσίπρα αυτή. Να ξέρεις. Όπως το δημοψήφισμα. Θα τον βγάλουν ξανά. Το δημοψήφισμα πετάξαν το Σιμίτι, τον Καραμαλή, τον Ρουβά. Δημόσιο ζωή από τζάκι δεν πήρε θέση. Εντάξει. Και πήγε και το δημοψήφισμα το οποίο άλλαξε βέβαια μετά γιατί δεν συμβαίνει. Α, περίμενε, έλα, το βίντεο. Το βίντεο με τον γύρο. Έλα, μας έστειλε φίλος κατευθείαν. Προχωρά. Ναι. Κάτι να προχωρήσω λίγο. Ναι. Δεν έχουμε. Δεν το θυμόμουν καλά, δίνει το πετόγυρο στον άλλο. Παιδιά, πατήστε στο YouTube όταν είστε στην υπολογιστή, Ράδιο Ρεβίλα, πιτόγυρο. Μπερδεύεται καημένη και δίνει προτάσει το πιτόγυρο στον άνθρωπο για να κάνει δηλώσεις. Και ο οποίος κρατάει έχει το πιτόγυρο στο στόμα και το δάχτυλο στο ακουστικό. Είναι το πρώτο Σταύρο και Αγάπη, ασύρματο πιτόγυρο. Και WiFi μπορεί να έχει το πιτόγυρο αυτό. Πολύ καλός ήχος. Δεν θα αφήσω 24 ώρες να κάνω ραδιόφωνο με τέτοιο μικρόφωνο. Να ξέρεις, δεν θα φύγω ποτέ. Θα το έχεις δει μπροστά σου. Θα μιλάω 24 ώρες τη μέρα. Ένα θα υπάρχει, θα έχει παίξει και backup, θα αλλάζουν. Θα έχεις ένα πιτόγυρο. Μπορεί να το έχεις. Θα πιτόγυρο, θα έχεις πισουβλάκι και εσύ θα έχεις ένα κοτόπουλο. Εντάξει. Ωραία, το δέχομαι. Ή ένα σουβλάκι λαχανικών. Θάνατο σε αυτό. Σουβλάκι λαχανικό, ρε. Σουβλάκι λαχανικό. Πάρε να δει στο δικαστήριο, τι έκανε αυτό. Σουβλάκι λαχανικό. Τι έκανε. Σουβλάκι λαχανικό. Πρώτα στο εισαγγελέα, ισόβια. Ισόβια. Ισόβια και σε κακιά φυλάκι. Δηλαδή να. Με το που θα πάει να τον περιμένουν με το σουτιέν του, με το έτσι του, ξέρεις. Ευχαριστούμε τον Άγγελο που μας έστειλε το βίντεο, το έχω ξεχάσει. Ωραία. Αυτά λοιπόν ως μια έκρηξη. Γιατί. Σε ενόχλησε, κατάλαβα. Μα το χρεώνομαι εγώ, ρε φίλε, τώρα και εσύ και οι αγάπη που θέλουμε κάποιο τέτοιο πράγμα. Εντάξει, έλεος, έχουμε κάνει άλλα. Οκ, αλλά δεν είναι τέτοιο είδους. Και δεν κάνουμε πολιτική να πούμε. Δηλαδή, να οδηγήσουμε τον Κοσμάκη που είναι απαίδευτος να ψηφίσει, ξέρω εγώ, κάποιον επειδή ο άλλος δεν βγάζει να πούμε 100.000 από το ATM. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ηλιθιότητα. Εντάξει, έχουν κάνει και. Μεγαλύτερες χοντράδες. Τύρευε, αυτό είναι. Τα ξεπερνάει όλα. Θυμάσαι, Σταύρο, πολύ καλά, φαντάζομαι εσύ, αγάπη. Μια φωτογραφία από την Λατινική Αμερική με μια γιαγιά στο ATM την περάσανε για φωτογραφία στην Αθήνα. Τα fake news μετά απ' όλα, που είναι πάμπολα πλέον. Εντάξει. Ναι, αλλά ήταν σε μεγάλο κανάλι. Αυτό σου λέω, ρε. Είναι τα fake news που βλέπαμε στα site κάποτε. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Ναι. Είναι πλέον κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης. Εντάξει. Και το χρεωνόμαστε αυτό. Όχι, ρε, δεν είμαι μαζί τους. Δεν ανήκω σε αυτόν τον κλάδο. Είμαι κάτι άλλο. Ορίστε κάτι άλλο για μένα. Ωραία. Ένωση, ξέρω εγώ, διανοητικά καθυστερημένων δημοσιογράφων. Αυτό εκεί είναι. Δεν θέλω να είμαι στο ίδιο. Κρατήστε εσείς το Ένωση Συντακτών ημερησίου τύπου τέλος πάντων κτλ. Ωραία, κρατήστε το εσείς. Εμένα βάλτε με αλλού. Αν είναι να ανεχτώ να είμαι στο ίδιο πράγμα με αυτόν εδώ με το ATM. Δεν μ' αρέσει, ρε, φίλε, δεν γουστάρω. Φτάνει δηλαδή. Χρεώνονται πόσα παιδιά που είναι σοβαρά. Άντε βγάλε εμάς από το κάδρο. Αυτοί που υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι σοβαροί στο πολιτικό.
Και πρέπει τώρα να τους βάζουν στην ίδια μοίρα, να πάνε να κάνουν κανένα θέμα και να έχει ο άλλος την εικόνα του άλλου του βλάκα από το ATM και να τους βρίζουν καμιά 48 ώρες. Έτσι είναι. Εντάξει τώρα, δηλαδή φτάνει. 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 Κατά τα άλλα. Συχαμάρα. Συχαμάρα. Εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ 24 βέβαια. Άντε, μπράβο. Ένα site που δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης του σκληρού πυρήνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα. Ένα site που δημιουργήθηκε όταν καταλάβαμε ότι έρχεται κλαρινάκι στη διαφημιστική πίτα και λέμε κάτσε να κάνουμε κάτι δικό μας, μην μείνουμε χωρίς δουλειά. Παρ' όλα αυτά αντέξαμε, το μεγαλώσαμε, ξεκίνησε από 5 άτομα προσωπικό και πλέον πώς είμαστε, 12? Ναι, 10, πρέπει να είμαστε 10-12. 12. Ωραία, ανέβαινε το νούμερο ζώων. 15. 15 αυτοί που είναι μπροστά, πίσω από τις κάμερες, τα πληκτρολόγια είναι άλλοι. Τότε φτάνουμε στα 20. Εμείς στη βιτρίνα είμαστε 12. Οι άλλοι είναι άλλοι. Τότε φτάνουμε στα 20. Στα 20. Ναι. Βάλει λογιστές, δικηγόρους. Καλά, τότε. 40 οικογένειες θέλει, Σταύρο. Το πρώτο project. Στην ιστορία των project που οι διαφημιστές φέρνουν λιγότερες διαφημίσεις από το διευθυντή. Να του δώσουμε και χαιρετίσματα. Φιλιά, παιδιά! Να είστε καλά! Ένα consortium κανονικό. 30 άτομα τώρα έτσι τα βγάλαμε. 40 σου πω. Θα το εξηγήσω έξω γιατί πήγε 40. Πήγε 40. Ναι, ναι. Εύκολα. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη κανονικά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ασχοληθούμε και με το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ο οποίος Πέμπτη φτάσαμε. Πέμπτη. Πω, αποκλειστικό. Σοκ. Ναι, να ξέρετε είναι Πέμπτη. Ήταν η κορυφαία είδηση. Ναι, ναι, ναι. Τελειώσαν τα ψέματα. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Πω. Και ώρα. Ναι. Ώρα. 7.30. 7.30, ναι. Ναι. Το πέτυχα. Το πέτυχες, μπράβο, Σταύρο. Το πέτυχα, γιατί Νόβα 7.30, έρθει 7. Το... Εντάξει. Μπράβο, ναι. Εντάξει, Νόβα μας δείχνει. Άλλο αποκλειστικό. Χαμός, ρε, εσύ. Ωρε, φίλε. Ναι. Ξεκίνησε η ομάδα να προετοιμάζεται. Με το... Και θα πούμε για το άλλο project το οποίο συμμετέχω. Και ο απέναντι εκεί πέρα ο Στέργιος. Ναι. Τη Φόρτσα, η οποία δίνει 100 σκούφους Λουτσέσκου. Σκούφους Λουτσέσκου. Σκούφους Λουτσέσκου. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα σκούφος που έρχεται και πακετός τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν διάβασες. Ναι, ναι, ναι. Meteo.gr. Χθες τα εξήγησα. Ναι, εγώ δεν διάβασα γι' αυτό. Ωραία. Πάρτε ναι, σκουφί Λουτσέσκου. Έρχεται ψόφος. Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι ο σκούφος του Λουτσέσκου μόνο ψόφος. Δηλαδή να το βάλει. Τι το λέω, παιδί. Είναι ψόφος για τους αντιπάλους. Είναι ψόφος για τους αντιπάλους. Πολύ σημαντική παράμετρο. Ψόφος. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι σου φέρνει τύχη. Α, μπράβο. Δηλαδή φοράς το σκουφί του Τσέσκου. Ναι. Πάει στο ATM, βγαίνουν 100.000. Άκου να δεις. Εύκολα πιστεύω. Ναι. Εύκολα πιστεύω. Είναι το τυχερό σκουφί. Χάρα το μηχάνημα, κόλλησε εκεί. Είχαν σκαλώσει καμιά 70.000 γιατί καμιά 30 χωράει το ATM. Ναι, ναι, ναι. Χωράει παραπάνω. Είχαν σκαλώσει και σε μια γωνία. Ωραία, 70. Τσουπ, έβγαλε 100.000. Το τυχερό σκουφί. Το χειμώνα σα ζεσταίνει. Το καλοκαίρι σας δροσίζει. Σας δροσίζει, ξεκάθαρα. Το καλοκαίρι είναι αξεσουάρ. Το χειμώνα είναι απαραίτητο, ρε παιδί μου. Το καλοκαίρι είναι το φοράω για μορφιά. Δροσίζει, δροσίζει. Δροσίζει, δεν έμαθες για το ειδικό σύστημα που έχει μέσα. Έχει από μέσα κάτι. Στην μια φορά στη Ρωσία, φοράμε όλοι 74 πράγματα στο προπονητικό κέντρο της δυναμού που κάνει προπόνηση ο ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ. Ναι. Και εμφανίζει το ζαγοράκι με ένα ανοιξιάτικο. Εστερμικό είναι, τι είναι. Ναι. Εμείς στο μεταξύ βγαίναμε να δούμε την προπόνηση με βάρδιες. Ναι. Τρία λεπτά εγώ έβγαινα, έμπαινε ο Ειρήνης. Ναι, ναι, ναι. Έβγαινα, έμπαινε ναι, ναι, ναι. Ο Βασιλόπουλος. Δηλαδή, ήμασταν ένα. Ναι, δυσκολία, ένα rotation ναι. Υπήρχε. Έλα του αγοράκι με το ανοιξιάτικο. Λέμε, τι είναι αυτό, ρε. Κάνει μία έτσι και είχε καλοριφέρ μέσα. Μπαταρίες κανονικά. Τι είναι. Καλοριφέρ. Μάλιστα. Ρε στον πρόεδρο. Πρόεδρος, φίλε. Δεν γίνει ευρωβουλευτής. Κάπως έτσι είναι και τυχερός σκούφος. Ο τυχερός σκούφος λοιπόν είναι. Βάζεις το σκούφο χειμώνα, ζεσταίνεσαι. Ναι. Τον βάζεις το καλοκαίρι, δροσίζεσαι. Ναι. Για να μην αναφερθούμε και στα άλλα ωφέλη που θα έχεις. Ξεκάθαρα. Στο γυναικείο πληθυσμό. Το βλέπει κάποιος. Πού σε ξέρω, θα σε περνάει για τον Λουτσέσκο. Ποιος άλλος θα φοράει τέτοιο σκούφο. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι κάτι, είναι μια μόδα που πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα. Κάποτε δημιουργούσε την τάση Μαντόνα. Τώρα δημιουργεί ο Λουτσέσκου. Τώρα δημιουργεί ο Λουτσέσκου. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι ο σκούφος ο τυχαίος, είναι ο σκούφος Λουτσέσκου. Δεν είναι ο σκουφοκράνος. Δηλαδή ναι. Το φοράει έτσι. Ναι. Ναι. Το λες και έτσι. Ναι. Αποκρούει τις κατάρες. Α, μπράβο, ναι. Την κακοτυχία. Την κακοτυχία. Τι άλλο. Εχθές διάβαζα λίγο μαντόνα. Γυρνά σπίτι
σου έχει κάνει η γυναίκα μπιζέλια. Και τα βλέπει μπριζόλα. Ανοίγει το, βλέπεις, το καπάκι, γίνονται μπριζόλα. Στο μεταξύ, ρίχνει πέρα την πλάκα. Έχει καταφέρει ο Λουτσέσκου και έχει εκνευρίσει ακόμα και για το σκουφί του. Ναι. Δηλαδή, επειδή έπεσε χθες στο μάτι μου αυτό με το Μανώλη, την αηδία που έγραψε, ο γνωστός Μανώλης. Λοιπόν... Ο Βαψού Μαλλιάς, Λορεάλ 4 δουλεύει. Λορεάλ 4. Λορεάλ 7 μήπως είναι. Όχι, το 4 δουλεύει. Το 4 δουλεύει, ωραία. Το 7 είναι πιο γκρίζο, είναι blue black. Το άλλο δείχνει πιο. Δεν έχω την ανάγκη ακόμα να χρησιμοποιήσω χρώμα σαμπουάν. Είναι ο πρώτος που βάφει περουκίνη. Αφιερώνει δύο ολόκληρες παραγράφους για το σκουφί. Ότι το έχετε κάνει αηδία και νομίζετε ότι είναι αστείο. Δηλαδή, μπράβο στον Ράσβαν που έχει καταφέρει ακόμα για το σκουφί να εκνευρίσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ο Ράσβαν επειδή τον ξέρουμε κιόλα, για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί πλέον μετά από 1,5 χρόνο στην ομάδα, ζει για να του πεθάνει. Χωρίς να δώσει δικαίωμα. Είναι το λεγόμενο γλέντι. Γλέντι, γλέντι. Κάπως έτσι. Το γλέντι, ναι. Θα μπορούσε να είναι ταβέρνα στη Λιζοδετζή. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 20. Πώς το λένε, αυτό που κάνουν τους γάμους. Δεν ξέρω κιόλας, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει γάμος, αλλά. Εστιάσεων λέγεται. Αυτό, αυτό είναι. Κάτι τέτοιο, ναι. Κέντρο. Ναι, αυτό. Αυτό, ναι. Θα μπορούσε να είναι το γλέντι. Πού είχαμε δει κέντρο ανά 100 μέτρα, στην Αστάνα. Όχι, στον Πακού. Στον Πακού. Τι να κάνει ο άλλος με ένα φρύδι. Άντρας με ένα φρύδι, γυναίκα με ένα φρύδι. Παντρεύονταν. Ανά 100 μέτρα υπήρχε. Ανά 100 μέτρα είχε γάμο βασικά. Είχαμε γάμο. Φοβερό πράγμα. Παντρεύονταν. Τι να κάνουμε, άντε κάτι τέτοιο, παντρεύουμε. Α, ωραία. Ένα τέτοιο πράγμα ζήσαμε στον Πακού, στο οποίο στους πρώτους 4 δρόμους μπροστά στην Κασπία θάλασσα έβλεπες μόνο ουρανοξύστες και αντιπροσωπήσεις Φεράρι και από πίσω, από τα 4 στενά, μόνο νεκρούς να κοίτονται στο έδαφος ή να παντρεύονται. Είναι παντρεύοντα. Και ο πιο πλούσιος να έχει κουβέρτα αντί για πόρτα. Ναι. Οι άλλοι δεν είχαν καν κουβέρτα. Ναι. Υπήρχε ένα άδειο πράγμα, ναι, έπαιζε μέσα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το φανταστικό Μπακού. Το φανταστικό Μπακού του μονόφρυδου πληθυσμού. Αν κάνεις εκεί εργοστάσιο με τσιμπιδάκια, έχεις κονομήσει όσο δεν περνάει το μυαλό σου. Θαυμάσια. Θα πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Ανακοίνωσε τον Τέλετιτς και κάθε μέρα θέλει έναν από τον Ατρόμητο. Καλά, εδώ άλλοι παίρνουν παίκτη και τον διώχνουν κατευθείαν. Ο Κλικόπουλος. Και μετά τον αφήνουν και ελεύθερο. Για τον Κλικόπουλο. Είναι ωραίο θέμα, ρε φίλε. Είναι ωραίο θέμα, είναι ωραίο θέμα. Και βλέπω απέναντί μας τώρα το Μάριο πάλι με την μπανάνα. Πάλι με μπανάνα. Βάλε την μπανάνα, το ξεσύνθημα. Όχι. Πες το μου, είπε. Τώρα κάνει υπομονή, 10 δεύτερα, περίμενε. Κάνει 10 δεύτερα και θα πάμε στο διαλυματάκι, χορηγή μας. Λοιπόν, Ρίτζι Καζίνο. Τελευταίες παραστάσεις Παρασκευή, αύριο δηλαδή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Όσοι δεν έχετε απολαύσει τον Έλληνα Showman στο Θέατρο Βεργίνα, πραγματικά κάντε το, γιατί είναι μια απίστευτη παράσταση, ένα απίστευτο show τρίωρης διάρκειας, με τον Τάκη Ζαχαράτου να μην κάθεται ούτε δευτερόλεπτο, με χορευτές, ηθοποιούς, ζωντανή ορχήστρα. Πραγματικά ένα απίστευτο τρίωρο. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Η ένα δωμό η οποία βρίσκεται Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα, με πάρκινγκ όλη την ημέρα. Πολύ εύκολα. Η αναδομό θα αναβαθμίσει την κουζίνα σας και θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείτε αυτούς που πρέπει, τους ανθρώπους στην αναδομό. Αναδομό Παύλα Ανακαίνη στο site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και στοίχημαν.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 φυσικά είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πολλά τελικά στοιχήματα. Σκόρερ, κάρτες, κόρνερ. Ναι, έχει σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει και Ευρωλίγκα, έχει και αύριο Ευρωλίγκα, οπότε υπάρχουν επιλογές και στο μπάσκετ. Και γενικά στοίχημα.gr προσφέρει πάρα πολλές επιλογές από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Μπαίνετε και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το live καζίνο, υπάρχει και το σερί. Είναι πάρα πολλά αυτά που προσφέρει στοίχημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Μία μέρα όπου είναι στη διαδικασία, σε εξέλιξη, η πόλη των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Άρη. Από τις 9 το πρωί δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση για sold out ή οτιδήποτε άλλο, οπότε νομίζω... Έχει πάντως ουρές. Διαδικτυακές. Ναι, έχει ουρές διαδικτυακές. Οπότε... Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο
για κάποιον που θα μπει, ας πούμε, τώρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να προλάβει τα εισιτήρια. Αν πας να μπεις τώρα, σου βγάζει ειδοποίηση ότι περίπου η αναμονή είναι στα 15 με 20 λεπτά. Αλλά υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Εντάξει, δεν είναι και ένας χάμος από τον Ολυμπιακό, ναι, που σε δύο ώρες είχαν τελειώσει προφανώς. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα γίνει το sold out. Ναι. Μπείτε είτε στη σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ, είτε στο ticketmaster.gr. Νομίζω ακόμα υπάρχουν θέσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και το αργότερο το μεσημέρι, το απόγευμα. Οπότε ξαναλέω, είτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν έχεις φρεσκάδα, δεν το πιστεύεις αυτό που λες. Μιλάει κανονικά. Άκου να σου πω, σταμάτα. Λοιπόν, μπαίνοντας τώρα στο Ticketmaster, βλέπω λίγα εισιτήρια μόνο στη θύρα 2 και στη θύρα 1. Δεν μου βγάζει καμία άλλη επιλογή να πάρω εισιτήριο στις υπόλοιπες θύρες του γηπέδου. Οπότε μπείτε τώρα στο Ticketmaster ή στην σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μήπως και προλάβετε και να πάρετε εσύ. Και κίτρινο, τι είναι αυτό? Ποιο? Και δεξιά. Εκείνη οι θύρες, Οι θύρες. Ποια θύρα είναι εκείνη? Η 7. Κίτρινη, 7. Ναι. Βλέπονται λίγο και σε Ticketmaster. Πορτοκαλί είναι, Σταύρο. Κίτρινο είναι. Μουσταρδί. Μπράβο, μουσταρδί. Όπως εκείνη η φούτε. Ματαρινή. Όχι, μουσταρδί το λες. Είναι. Να αλλάξει η Ticketmaster το χρώμα της. Τέλος πάντων. Εκεί πέρα υπάρχουν τόσα ωραία χρώματα. Ροζ. Πυραμιδί. Ροζ. Πώς λέγεται η μιλαράκι, πώς λέγεται. Πορτοφυσινή. Πορτοφυσινή. Και άλλα πολλά. Ωραία, λοιπόν. Αγάπη, έχεις κάνει ρεπορτάζ, τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ? Ναι, φυσικά. Ωραία. Υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα γενικά. Άσ' το. Περίμενε να σου πω. Ο προπονητής ζήτησε τη νίκη για το μάτς Κυριακής. Άσ' το. Τους είπε ότι θέλει τη νίκη. Τους είπε ξεχάστε το προηγούμενο μάτς. Α, μπράβο, ναι. Γυρίζουμε σελίδα. Γυρίζουμε σελίδα. Οι παίκτες είπαν ότι το θέλουν πολύ. Και στέλνουν μήνυμα στον κόσμο να είναι δίπλα από την Κυριακή και να είναι γεμάτο το γήπεδο. Γιατί είναι ο 12ος παίκτης. Α, μπράβο. Αυτά. Κατά τα άλλα, όλοι μοιάζουν καλά. Προπονήθηκε χθες κανονικά. Οπότε είναι κανονικά διαθέσιμος. Ο Βιερίνια είναι εντάξει, που έχει μερικές ενοχλήσεις πάλι κι αυτός. Ο Κάνης ανεβάζει ρυθμούς συνέχεια. Γενικά. Φύγει από το γήπεδο όμως. Από πολλούς ρυθμούς. Και τι άλλο. Α, λοιπόν, και ο Καρέλης και ο Μαλεζάς έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Θα μείνουν εκτός για 2 με 3 ημέρες. Αυτά. Έχεις κάνει σούπερ ρεπορτάζ. Διάβασες το site της ΠΑΕΚ. Είχα πάρει μια ταμπλή και το report. Και κράτησα κάποια πράγματα. Να σας πω αν θέλετε. Από σήμερα, περίμενε, από σήμερα δοκιμές. Να σας πω αν θέλετε ενδεκάδα και αποστολή. Από τώρα, ναι, από τώρα. Κάντε αποκλειστικά, ναι, αποκλειστικά. Λοιπόν, Πασχαλάκης, Μάτος Βιερίνια, Σοκ, ναι. Βαρέλα, Κρέσπο, Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο. Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο. Συγγνώμη. Έλα. Λοιπόν, η άμυνα γνωστή. Λοιπόν, η άμυνα γνωστή. Κάναμε εμείς ένα λάθος. Ολιβέιρα, Μαουρίσιο. Μας ακούει ένας που ήρθε τώρα από την Αυστραλία. Να το πούμε καλησπέρα καταρχήν. Στην πατρίδα, αδερφέ. Λοιπόν, Μαουρίσιο Ολιβέιρα. Αριστερά, ο Ελ Καντούρι. Ναι. Δεξιά, ο Ζαμπά. Στο δεκάρι, ο Πέλκας. Έφαγες Μπίζεσβαρ. Έφαγα Μπίζεσβαρ. Και στην κορυφή, ο Ακπομ. Στον πάγκο, ο Ρέι. Ο Γιαννούλης, ο Ίγκασον. Τον Μπίζεσβαρ θα τον φάσει από τον πάγκο. Όχι, όχι. Όχι, τον βάλει μετά. Ρέι, Γιαννούλης, Ίγκασον, Σάχοφ, Μπίσεσβαρ, Λιμνιός, Σβιντέρσκι. Καλά εσύ, με κάνεις 19. Κοιτάει τα γένια. 18, καλά κάνεις. Αυτή είναι η ενδεκάδα και αυτή είναι η αποστολή. Μάλιστα. Για να μην υπάρχει άγχος. Έχεις κάποια αντίρρηση, Σταύρο? Παίζει θέση του Μπίσεσβαρ με τον Πέρκα, αυτό θα δούμε. Μπράβο, Στέρκη, το Σάββατο που θα βγει η αποστολή. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί. Αυτή είναι η αποστολή. Δεν νομίζω να υπάρχουν εκπλήξεις. Και εγώ δεν νομίζω να υπάρχουν εκπλήξεις, είναι η αλήθεια, αλλά. Κοιτάξτε. Έχει δίκιο τώρα ο Σταύρος που λέει: παίζετε μεταξύ Μπίσεσβαρ και Πέλκα. Υπάρχει το μάτσε με τον Πανιόνιο που ακολουθεί. Ο Μπίσεσβαρ είναι φορτωμένος με αρκετά 90 λεπτά και στο παιχνίδι της Τετάρτης έχει μεγαλύτερη λειτουργία απέναντι σε πολύ κλειστή άμυνα. Όχι ότι ο Άρης θα παίξει πολύ ανοιχτά, αλλά θα παίξει λίγο πιο ανοιχτά τον Πανιόνιο.
και θα προσπαθείς και ο Άρης θα προσπαθήσει να παίξει με την μπάλα από πίσω. Θα προσπαθήσει να το κάνει. Μετά το τρίτο λεπτό θα έχει βολέ. Ναι. Αλλά θα προσπαθήσει. Ναι. Άρα λοιπόν η πίεση του Πέλκα είναι πιο λειτουργική στο κομμάτι, στη ροή του αγώνα σε αυτό το παιχνίδι και όχι στο άλλο με τον Πανιόνιο. Βέβαια μπορούμε να δούμε το αντίστροφο. Να παίξει ο Πίσεσβαρ με τον Άρη και να παίξει ο Πέλκα με τον Πανιόνιο. Ωραία. Ο καθένα έχει το ρόλο του στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε συμπάθειες ή αντιπάθειες, δεν χρειάζεται να όλοι είναι παίκτες του ΠΑΟΚ και θα πρέπει σε κάποια φάση να δούμε το κατά πόσο η ομάδα θα συνεχίσει να κερδίζει τα παιχνίδια. Πάντως έχει φτάσει σε σημείο το ρόστερ, εντάξει το είπε και ο Τενές πολύ απλά και επικαλείσετε με ειλικρινία, ναι ρε φίλε, είπε ότι τρόμαξα όταν είδα τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν το άκουσα από προπονητή συχνά. Έχει φτάσει ο Λουτσέσκου σε σημείο να αφήνει εκτός τον Τόσκα. Εκτός αποστολής. Ναι, τον Μίσιτς, τον Καρέλη, διεθνής με την εθνική. Δεν είναι ο πέμπτος φορ που τον πήραμε από τα ζήτητα. Έχει φτάσει λοιπόν στο σημείο να έχει θέμα και με την αποστολή. Ευχάριστο μεν. Το λύνει ο ίδιος το πρόβλημα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν στην ομάδα ανακατοστούρες. Έχει βρει τα μονοπάτια και, και τις ισορροπίες. Αλλά είναι ενδεικτικό της ποιότητας του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, για να πιάσουμε και λίγο τον αντίπαλό μας τον Άρη. Τελευταίες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε την τελευταία που ο Μπάσα ουσιαστικά έδωσε χώρο στον Πανιόνιο να πάρει αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικός. Ο Παντελίδης έχει μαζέψει λίγο αμυντικά την ομάδα, της έχει δώσει ένα προσανατολισμό με καλή οργάνωση αμυντική και ένα παίξιμο στο χώρο, δηλαδή τον βολεύει τον Άρη ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτό θέλει, να παίζει στην κόντρα επίθεση, αυτό κάνει και γενικά. Στο ανοιχτό γήπεδο βάζει γκολ τελευταία. Αν εξαιρέσουμε στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο που ήταν στημένη μπάλα. Στο φάουλ του Ματίγια. Γενικά θέλει προσοχή, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Έχει τις ιδιαιτερότητες του. Μου τη δίνει που πάμε ψηλωμένοι. Δεν πας ψηλωμένοι. Βάλε τρεις, όχι η ομάδα. Ο κόσμος. Βάλε τρία, βάλε τέσσερα παιδιά. Στο πρωταθλητισμό δεν έχει σημασία το βάλε τρία. Κέρδισε και πάμε παρακάτω. Ναι. Ο κόσμος είναι κόσμος. Το α και το ωμέγα είναι. Ναι, το α και το ωμέγα είναι. Η ομάδα. Η ομάδα, ναι. Η ομάδα δεν χαμπαριάζει. Ναι, δεν χαμπαριάζει. Ο κόσμος δικαιολογημένα ζητάει και 2 και 3 και 5. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Ναι. Αλλά η ομάδα ξέρει ότι πρέπει να μοχθήσει από το 1 μέχρι να καθαρίσει το παιχνίδι. Να πάει στο 2-3-0. Γεγονός. Ωραία, υπάρχει μια ιδιομορφία. Οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες που έχει ο Άρης έχουν παίξει ελάχιστα παιχνίδια μεταξύ τους. Κακά τα ψέματα. Το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Πάω κάτι στην Τούμπα. Πρέπει να είναι κάπου στο μακρινό 14. Ναι. Ή 12. Πότε έπεσαν. 14, 3 χρόνια νομίζω ήταν. 13-14 πρέπει να έπεσαν. Πρέπει δηλαδή το 12 να είναι το τελευταίο. Δηλαδή είχαμε Σαμαρά, Αντώνη στην όχι κυβέρνηση. Όχι, πίσω. Τι λες δε. Θα δει ο Στέργιος τώρα. Είχαμε Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Και εντελώς διαφορετικό μάτσα από αυτό του κυπέλου. Γιατί πολλοί το συζητάνε και εκείνο, αλλά πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Νοέμβριο του 2013. Νοέμβριο του 2013. Νοέμβριο του 2013. 24 Νοεμβρίου του 2013. Πόσο έριξε? Πάω Άρης 3-1. 3-1. Στη γεμάτη του Μπανέ. Φάγαμε γκολ. Είναι με εκείνο το ωραίο γκολ του Κλάου, ήταν εκείνο. 0-1 ο Ντότζι. 0-1 ο Ντότζι. Στο 59. 1-1 ο Λούκας. Από ασίστ του Αθανασιάδη, στο 72, στο 82 ένα ο Κλάους από ασίστ του Στοχ και στο 90 ο Βούκιτς από ασίστ του Λούκας 3-1. Ο Λούκας, παραδείγματος χάρη από τότε, έχει παίξει στη Λακορούνια, την Άρσεναλ και τη West Ham. Γλύκος, ο Βούκιτς έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Γλύκος, Κίτσιου, Λίνο, Τζαβέλας Κατσουράνης, Λάζαρ, Τζιόλης, Λόρενς, Ολίσε, Κλάους και Σαλπικίδης και στον πάγκο Γιακουμής, Κατσικάς, Κόνδρας, Λούκας, Στοχ, Βούκιτς και Νέτσιτ. Στον πάγκο είχαμε Στόχ και Λούχα. Ναι. Καλοί είμαστε κι εμείς. Ο Άρης μας. Ο Άρης με Διούδη, Μαργαρίτη, Κύρια, Έλσνερ, Ψυχογιό, Τριανταφυλάκο, Ηρακλή. Όλοι παίζουν φίλοι. Αγγελούδη, Στάτος, Ουντότζι, Μανιάς, Ντιμπουζάνης, Νταμαρλής, Σουνάς, Τσουκάνης, Σταυρόπουλος, Γκόλιας. Προπονητής ο Πάοκος Στέφενς. Του Άρη ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς. Άρα λοιπόν έχουμε 19. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Και τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Τούμπα
είναι το 13. Ναι. Δεν θυμάμαι γι' αυτό. Και δεν θυμάμαι γι' αυτό. Εντάξει, ξεκάθαρα. Επίσης, τελευταίο παιχνίδι που παίχτηκε, αν δεν υπήρχε το κύπελο βασικά, δηλαδή οι παίχτες του Άρη έχουν κάποιες παραστάσεις στον αγώνα κυπέλλου. Όπου ο ΠΑΟΚ βέβαια έκανε εκείνο το τραγικό rotation, υπήρχε η παρουσία του Κατσερίδη, υπήρχε η κόκκινη του Κίτσιου. Καμία σχέση. Και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις και τραγικό rotation. Περισσότερο η ομάδα δεν. Τραγικό είναι το rotation που δεν αποδίδει. Να, από την άποψή μου. Το μισό τη σεζόν δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει rotation λόγω των επιλογών του καλοκαιριού. Ρέι στο τέρμα, Τόσκα αριστερά, Κίτσιου δεξιά, Κρέσπο Χατσερίδης, Βέρμπλουμ Σάχοφ, Έλκα Ντουρίζα Μπα, Πέλκα Καρέλη. Και μπήκαν ως αλλαγή ο Μάτος, ο Μπίσεσβαρ και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι άλλο. Ο Άρης, ο οποίος έχει διαλέξει στρατόπεδο. Λέγαμε για την υπόθεση Κλικόπουλου, ένα παιδί το οποίο ούτε αυτοί ξέραν ότι το δείχνουν στο ρόστερ του, το οποίο πουλήθηκε στον Ολυμπιακό 300.000. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πουλήθηκε τον Ολυμπιακό, ήταν στην προετοιμασία. Με το που πήγε, δεν έπαιξε καν στον Ολυμπιακό, τον έδωσαν δανεικό στον Εγινιακό. Στον Εγινιακό έπαιξε 2 μάτς. Και τώρα παίζει στη Θήρα. Τον άφησε ελεύθερο ο Εγινιακός. Σταμάτησε δηλαδή τον δανεισμό ουσιαστικά. Την ίδια στιγμή τον άφησε ελεύθερο και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή 3-4 μήνες μετά, αφού έδωσε 300.000. Και τώρα παίζει στην Σαντορίνη, ναι. Σαν που το παιδί. Μπράβο, εντάξει, δεν τα έχουμε το παιδί. Απλά είναι λίγο, λίγο ξύμωρο να δίνει 300. Να παραπάνω από αυτά που θα έπαιρνε. Ναι, να δίνει 300.000 για ένα παίκτη που τελικά αποφασίζει την επόμενη μέρα δεν σου κάνει. Χωρίς να τον δει. Αλλά δίνει το 300.000. Ναι. Αυτό ο σκάντορ του Ολυμπιακού. Ο οποίος ήταν από 44 λεπτά που έπαιξε με τον Άρη. Με τον Άρη έπαιξε ένα παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσα 44 λεπτά, ένα διάφορο. Είχε ανέβει ο Άρης. Ναι, είχε, ναι, είχε εξασφαλίσει. είχε με σπανό τότε νομίζω. Στον μπάνκο πόσες φορές ήταν, 2. Όλη τη χρονιά. Όλα κόκκινη. Κόκκινο είναι αυτό, ρε. Όλο κόκκινο. Λοιπόν, ήταν μία φορά στον μπάνκο στο μάτς κυπέλου με τον Πανιόνιο, ναι. Όπου ο Άρης είχε χάσει με 2-1. Και ένα παιχνίδι στον μπάνκο με τη Σπάρτη. Και έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι με την Καρδίτσα, στην Καρδίτσα με την αναγέννηση. Το 45 λεπτά. Και έδωσε ο Άρης και έπαιξε η Καρδίτσα. Αυτό, ναι. Αυτό θα πει να κάνει σκάουτινγκ, να ξέρει ένα παίκτη χωρίς να παίζει. Χιλόμετρα δηλαδή, σκέψε λίγο. Ναι. Ένα παιδί που έχει περάσει και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Και έφυγε και πήγε στο Άρη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια κίνηση που μας δείχνει πώς θα αποβολοδέρνει ο Άρης. Η δεύτερη κίνηση βέβαια ήταν του Σιώπη, ο οποίος ενώ είχε συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια νομίζω με τον Ολυμπιακό. Έρισε το συμβόλαιο και ήρθε ελεύθερο στον Άρη για ένα χρόνο. Ή για 2. Πόσο είναι το σιώπης, το δανεισμός. Εξάμηνο. Εξάμηνο, τι εξάμηνο. Όχι, ρε, παραπάνω νομίζω είναι. Μήπως επειδή είναι κοντό σου, έρχεται το επτάμηνο και. Όχι, ρε, παιδιά, εξάμηνο δανεισμός είναι. Δανεισμός. Εξάμηνη συμφωνία. Όχι, μα δεν ήρθε τώρα το Δεκέμβρη, ήταν πριν. Καλοκαίρι ήρθε. Ναι. Συγχαρητήρια, Στίγιο. Του Φετπαζίδη που είχε άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο. Άλλο και αυτό, ναι. Έμεινε ελεύθερο για να έρθει 6 μήνε. Πάλι και αυτό, ναι. Όποιο okay, μένει ελεύθερο θέλει τον Άρη. Αφού χάνει κανένα 2 εκατομμύρια τώρα ο Φετβαζίδης, 350.000 έχει. Ναι, ναι. Συμβόλαιο 400. Χάνει 2 χρόνια. Από ό,τι μου λένε οι φίλοι μου, είναι ένα παιδί που δεν τον νοιάζουν τα χρήματα. Δηλαδή είναι τη άποψη τα λεφτά δεν πρέπει αφού να είναι. Αφού πήγε στη Σαουδική Αραβία και είχε καλά. Πώς το λένε, καλά μουσεία. Ναι. Ναι. Όχι, έχει εξασφαλιστεί τώρα. Είναι και... λοιπόν τη φιλοσοφία ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Δεν φέρουν και δεν τον νοιάζουν τα λεφτά καθόλου. Αν δούμε πώς εξελίχθηκαν οι οικογένειες Ωνάση και Κένεντι, θα δούμε ξεκάθαρα ότι όντως τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Ναι. Περνάς ένα διάστημα πάρα πολύ καλά, βέβαια. Περνάς. Περνάς. Αλλά όντως τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Τέλος πάντων, μετά πολλά, η συμπάθεια του Άρη, του επίσημου Άρη, δεν μιλάω για τον κόσμο, τον κόσμο είναι άλλο πράγμα. Για τον Ολυμπιακό είναι σαφέστατη. Άλλωστε δεν έχει κρύψει ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος του Άρεος ότι είναι Ολυμπιακός. Όχι, okay, μπράβο του. Ανθρώπινο, εντάξει, βέβαια. Εμένα μου αρέσουν οι ειλικρινείς άνθρωποι, είναι μπράβο του. Όταν μιλάς στα ίσα, βγάζουμε το καπέλο και λέμε μπράβο. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Απλά υπάρχουν κάποια γεγονότα που βλέπεις ότι μια ομάδα τέλος πάντων ανήκει σε ένα γκρουπ. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Και κάτι φωτογραφίες του Καρυπίδη με τον Θοδωρό Θεοδωρίδη. Εντάξει, το Σάββα Θεοδωρίδη. Το Θεοδωρίδη μπορεί να έχει και εσύ. Ναι, εντάξει, ναι, πρέπει να τα λες όμως εκεί σε καλό κλίμα. Ναι. Φωτογραφία έτυχε τώρα να δει ένα παιχνίδι. Μια στιγμή. Πανιωνίου Ολυμπιακού στο Ξεκούδουνο. Εντάξει, λέω. Και κάτι άλλο παιχνίδια έχει δει. Άστο. Ναι. Ποδοσφαιρόφιλο είναι, ήταν στην πρωτεύουσα, τι έχει σήμερα. Μένει στην πρωτεύουσα. Μένει. Στην Κλειφάδα. Δεν το ξέρω. Όχι, νομίζω δεν μένει η Κλειφάδα. Πώς τα κοίτα. Νομίζω βουλιαγμένη είναι.
Δεν είναι μακριά, δίπλα. Είναι εντάξει. Ωραία περιοχή. Είναι σαν να μην έχει Κορδελιό, Εύωσμο. Το σε επίπεδο ανοιχτήριων. Τι μάτσε έχει σήμερα, Πανιώνιος Ολυμπιακός. Πάντο εδώ, ωραίο μάτσε. Είναι ωραίο μάτσε. Τι ρε, εντάξει. Ωραίο μάτσε, μαζί σου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Από την άλλη, βέβαια, και ο αντίπαλος έχει στόχο. Μέχρι αν βγει η τιμωρία της ΑΕΚ σήμερα και είναι. Για σήμερα το βλέπεις, για σήμερα λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Και λέει bye bye Ευρώπη του χρόνου. Next year. Παναθηναϊκός είναι bye bye. Ο Παναθηναϊκός είναι bye bye έτσι κι αλλιώς μετά τις εξαιρετικές διαχειρήσεις του Γιάννη Αλαφούζου που έχει τον συνάδελφο που πατάει 100 χιλιάρικα ναι, για το ATM. Ναι. Είναι bye bye, άρα βγαίνει και ο 7ος. Νομίζω ότι ο Άρης δεν θα δυσκολευτεί να βγει Ευρώπη. Παρότι μπαίνει σε μια σειρά αγώνων πάρα πολύ δύσκολη. Έχει μια τριάδα τώρα. Ούτε η Ξάνθη, ούτε ο Πανετολικός. Η Τρίπολη είναι πολύ πίσω, ομάδες δηλαδή που έχουν μια αλφα συμπεριφορά. Δεν νομίζω να, κάνουν, να μπορέσουν να κάνουν ένα ντεμαράζ και να... Κοίταξε, με βάση το πρόγραμμα του Άρη, δηλαδή στην Τούμπα την Κυριακή με ΑΕΚ, έχουν στο Βικελίδης και Ολυμπιακό μάλλον... στο Καραϊσκάκι, η διαφορά των 6 βαθμών από Ξάνθη και Πανετολικό φαίνεται μεγάλη, αλλά μπορεί και να μειωθεί. Μπορεί. Ναι, μετά άρα, αυτή θεωρητικά... όμως τη σειρά των αγώνων ναι. αυτή τη συγκεκριμένη. Εντάξει, μέχρι... Ο Άρης κουτσά στραβά και διπλά έχει πάρει αρκετά και στην έδρα του ψιλοκερδίζει. Έχει πάρει πέντε διπλά. Ναι, τι. Και μιλάμε για τον 7ο. Δεν βγαίνει ο 8ο. Ποιο είναι ο 8ο. Ο 8ο είναι τώρα ο Πανετολικός με 27 όπως και Ξάνθη η 7η. Η Λαμία δεν έχει νομίζω ελπίδες με 24, αλλά. Η Λαμία με κερδίζει τη Λάρισα, σου πω δεν έχει ελπίδες όπως πάει το τρένο του Χάου. Ναι. Τέλος πάντων, ο Άρης είναι το απόλυτο φαβόρι για να παίξει στην Ευρώπη. Ναι, ειδικά αν είναι και η ΑΕΚ αποκλειστή. Τι να το λέμε, τι να λέμε τώρα. Δεν, αυτή είναι, αυτό είναι το γεγονός. Και ως ομάδα αυτό που παίζει τελευταία είναι πάρα πολύ συμπαθητική. Το τι πρεσβεύει και το πώς κινείται είναι μια άλλη κουβέντα την οποία την καταγράψαμε. Για να μην μας πουλάνε τρέλα ότι εμείς το ένα και εμείς το άλλο. Εντάξει. Ναι, γεγονότα είναι, εντάξει. Γεγονότα αναφέρουμε πάντα. Και να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να ξέρουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, άμα δει κανένας ότι μπαίνει ο παίκτης του Άρεος. Και κάνει τάκλι με τα δύο να ξέρει ότι δεν είναι μια αυθόρμητη κίνηση. Ναι. Ωραία. Αυτά. Ο Νορβηγός ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ναι. Πώς το λέει τον παρήκαλο, Χάνσεν. Τώρα Χάνσεν. Χάνσεν. Το λες εύκολα. Εύκολα. Εντάξει. Δεν δυσκολεύεσαι. Λοιπόν, Γιον Κνούτσεν. Το έχεις, πιστεύω. Ο. Γιον Κνούτσεν. Ο γνωστός. Θα το λες, ο Κνούτσεν. Της Λάουρας ο γιος. Της Λάουρας ο γιος. Ναι. Και Μόρτεν Γένσεν. Καλό. Τέταρτος ο Σκουλάς από το σύνδεσμο Θεσσαλίας. Ο Χάνσεν ξεκίνησε την καριέρα του το 2006, το 2011 ξεκίνησε να σφυρίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα, το 2013 έγινε διεθνής. Δεν έχει σφυρίξει άλλη ελληνική ομάδα. Έχει σφυρίξει σε 6 αναμετρήσεις του Europa League και ένα παιχνίδι στα τα προκριματικά Champions League. Και έχει δώσει 530 κίτρινες κάρτες. Πόσες? 530. Καλό. Σε 196 αναμετρήσεις. Εντάξει, δεν μπορείς. 2,5 μετρήσεις το παιχνίδι. Ναι. Και 24 κόκκινες. Οι κόκκινες είναι... Δεν είναι, όχι. Ο άλλος ο Αλίτης ο Τσόλο που έχουμε κόκκινη και μου βγάζει το Κώστα ωραία, και τον άλλο το μαύρο. Εγώ που σκέφτηκα να παίξω. Κάτι βαλίτη, δεν τρέπεσαι λίγο. Σκέφτηκα να παίξω το πέναλτι στο Σάλ και City και δεν το έβαλα και έδωσε δύο πέναλτι σάκε. Πρόσεξε με. Έχει στοίχημα. Στοίχημα. Ναι. Μπενταλέπ, Σκόρερ και Γκουέρο. Ναι. 11 φράγκα. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρω ότι ο Μπενταλέπ βάλα τα πέναλτι. Δεν το έβαλε. Και δεν το έβαλα το ζώο. Γενικά καλημέρα. Σου πήγε πολύ καλά χθε. Το γυρνάει Σταύρο Γιουβέντου το μάτι αυτό. Ούτε μία στο δι. Το 2-0 δεν γυρνάει. Ούτε μία στο δι. Γκολ θα φάει βασικά. Η Ατλέτικο όσο κακή ήταν όποτε την είδα φέτος στο πρωτάθλημα, τόσο καλή ήταν στο δεύτερο ημίχρονο χθες. Άσε που τα γκολ ήταν αποστημένη μπάλα. Τους άλλους εξαφάνισαν. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Θα πιάσουμε λίγο μπάσκετ, έχουμε θέματα εκεί να ξέρετε. Ναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωριακά. Και έχουμε και μετά και μια συνέντευξη βόλεϊ. Καλή μέρα για το βόλεϊ. Με πολύ δυνατό πρόσωπο, να ξέρεις. Καυτό πρόσωπο. Δεν αποκαλύπτω. Καυτό πρόσωπο. Θα μείνεις εδώ για να ακούσεις. Μικρή εκπομπή είναι. Λοιπόν, Ρίτζιτς Καζίνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οι τελευταίες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα.
Όσοι δεν έχετε απολαύσει τον Έλληνα σόου μας, το καλύτερο σόου της καριέρας του, με ζωντανή ορχήστρα, ηθοποιούς, χορευτές και ένας πανικός γενικότερα, κλείστε εισιτήρια. Στα καταστήματα public υπάρχει πώληση εισιτηρίων, στο ticketservice.gr, τελεφωνικά στο 217-233-4567 και φυσικά στα ταμεία του καζίνου, το Ritz Casino, όλο το 24ωρο. Η Άννα Δωμό είναι εδώ μαζί μας και σήμερα, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Αν θέλεις το μπάνιο σου να αναβαθμίσει τη ζωή σου και να γίνει και πολύ πιο εντυπωσιακό, η Άννα Δωμό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει, αν εμψευτείς κατάλληλους ανθρώπους. Άννα Δωμό Πλανκένης.gr, το site για να πάρεις μια γεύση από ανακοινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τεδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, κόρνερ. Σήμερα έχει Europa League, αύριο έχει και σήμερα Ευρωλίγκα μπάσκετ, οπότε μπορείτε να παίξετε πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ και εκεί οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει το σερί φυσικά, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και το έχουμε και τώρα στη διάθεσή μας, και το live καζίνο όλη την ημέρα για να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και αφού διαβάζουμε στο Sky και στην Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία έχει μονίμως το κακό αμυμένο βλέμμα. Όχι μονίμως. Ναι. Όταν θα πει σε λίγο τοποθέτηση προϊόντος και χορηγούς και τέτοια. Αλλάζει. Ναι, σε δευτερόλεπτα. Συγκλονίζει η μητέρα του ευγενικού ληστή που πρώτα έκλειβε και μετά έκανε χειραψίες. Εγώ και ο πατέρας του φταίμε για την πορεία του παιδιού μας. Ναι. Έχει κάτι ξεσπάσματα δηλαδή εκεί που λέει. Έκανε χειραψία κανονικά. Είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά. Ένα τάμπλετ σήμερα. Όχι, ρε, η αλουρονικό και τέτοια δίνει και αλόι και. Βέβαια, αυτά στην πόλη μας τα έχουμε κάνει Σταύρο και Αγάπη εδώ και 15 χρόνια. Η ιστορία είναι. Να την πω λίγο στο. Λοιπόν, σε ραδιόφωνο της πόλης, αγαπημένος συνάδελφος. Δεν έχει αντιπάθεις, ρε φίλος, συγκεκριμένος. Έχει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι στο στούντιο, περιγράφει παιχνίδια Β' Εθνικής. Κάνει πάσα για να πάει στις Σέρες. Έπαιζε Πανσεραϊκός προοδευτική, στην προοδευτική προπονητής τότε ο Σπύρος Μαραγκός. Και ξεκινάει τον πρόλογο, ύφος, εντάξει, οκ. Okay. Θα πάμε και στις Σέρες, όπου ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την προοδευτική. Χωρίς ο Σπύρο Μαραγκό στον πάγκο η προοδευτική, γιατί έχασε τον πατέρα του χθες ο Σπύρος. Τι να πούμε, να το ευχηθούμε. Να είναι ελαφρύ. Γκόλι Φιωρεντίνα! Γκόλι Φιωρεντίνα 1-0. Δεν μπορούσα να μην το πω. Και επιστρέφει μετά. Και επιστρέφει. Αυτά έτσι είναι η ζωή. Γκόλι Φιωρεντίνα. Οπότε, Τατιάνα, αυτά εμείς τα κάναμε, κορίτσι μου. Δεν μπορούσα να μην το πω. Τα κάναμε εμείς τα δέντρα, ήσασταν. Δεν μπορούσα να μην το πω. Δεν μπορούσα να μην το πω, είπε. Δεν μπορεί να το κουτσιό γιατί να ανέρε, φίλε, εννοείται. Μα και το κουτσιό γιατί να ζούμε σε αυτή την πόλη, άλλο. Παιδιά, έχουν μείνει γύρω στα 15 εισιτήρια από ό,τι βλέπω στην Ticketmaster. Δεν ξέρω τι γίνεται στο site της ΠΑΕ, γιατί υπάρχει μια αναμονή. Οπότε, μην απελπίζεστε. Κάντε μια τελευταία προσπάθεια, νομίζω είναι θέμα. Μην απελπίζετε 15 εισιτήρια. Είναι θέμα λεπτών να ανακοινωθεί το sold out. Μην απελπίζεστε, 15 εισιτήρια έχουν μείνει μόνο, δεν είναι κάτι. Στην ΠΑΕ μπορεί να έχει κι άλλα, ρε. Πάτε. Στα εκδοτήρια. Όχι. Δεν έχει εκδοτήρια. Δεν έχει εκδοτήρια. Στο site της ΠΑΕ. Στο site της ΠΑΕ. Είναι λίγο της υπομονής. Είναι μετά την Ticketmaster. Έχουν άλλη πλατφόρμα στο site της ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι. Μήπως είναι τα ίδια 15 στέλιο. Θα δούμε τώρα. Δηλαδή, αν σε οδηγεί στο ίδιο τέτοιο, 15 είναι σύνολο. Τι ζούμε. Εδώ. Πατάμε εδώ. Ναι. Αγοράστε τώρα. Ναι. Πατάμε εδώ. Και βγήκαμε εκεί που ήμασταν. Και βγήκαμε εκεί που ήμασταν, λοιπόν, παιδιά. Μην απελπίζεστε, 15 εισιτήρια είναι, μην απελπίζεστε. Υπάρχουν δύο εισιτήρια στη θύρα 2. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Πόσα εισιτήρια υπάρχουν ακόμα. Ναι. Υπάρχουν δύο εισιτήρια στη θύρα 2. Πρέπει να βάλω μια κάμερα εδώ μέσα, δεν μπορώ να τα τραβάω κάθε μέρα. Έλα. Τέλειο, βόμβο. Κι άλλα, ναι, υπάρχουν 2-10 εισιτήρια. Μην απελπίζεστε, κάντε να του, να φύγουν κι αυτά. Ρε φίλε, τι ωραία πράγματα. Θα πάμε στο μπάσκετ. Βεβαίως. Θα σταματήσει το γέλιο για περίπου. Θα σταματήσει το γέλιο για λίγο. Στο μπάσκετ διαλυόμαστε.
Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Τι γελάς. Στο μπάσκετ διαλυόμαστε. Δεν συνέχεις συνόμου. Διαλυόμαστε. Τι να πω, ψέματα. Στο μπάσκετ διαλυόμαστε. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Δεν υπάρχει μπαντήλι. Ό,τι προσπάθεια κάνει ο Μπάρε πάει στην Γερμανία, ο άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Η ομάδα δεν μπορεί να κρατηθεί. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία οδηγούν πλέον πολλούς παίχτες και ίσως τον προπονητή της ομάδας, θα δούμε, δεν ξέρω. Μετά το τελικό η ομάδα άδειασε, ακόμα και το είναι δύσκολο να διαχειριστείς πλέον την καθημερινότητά της. Τα περισσότερα παιδιά είναι ο Γκάρετ, είχε μια πρόταση από το Παρίσι πριν το τελικό. Έμεινε με κάτι ψίχουλα, το έμαθαν και οι υπόλοιποι, έχουμε θεματάκια τέλος πάντων αρκετά. Πλέον η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη. Περιμένουμε τα χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πραγματικά δηλαδή είναι... Και δεν ξέρω πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει λοιπόν βοήθεια από πουθενά. Είναι δεδομένο ότι δεν θα βοηθήσει η οικογένεια Σαββίδη, το έχουμε καταλάβει μήνες τώρα. Θα πρέπει να βρεθεί από αλλού λύση. Δεν βρέθηκε από αλλού λύση. Δεν βλέπω ούτε από την πλευρά των ΑΣΥΓΜΑ μια δυνατότητα να καλυφθεί ένα ποσό άμεσα 200.000 ευρώ που χρειάζεται αύριο, σήμερα, χθες, για να κρατηθεί η ομάδα. Αυτό είναι το νούμερο που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε, 200.000. Αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος δήμαρχος από τους 24 που έχει 200.000 εύκαιρα να τα δώσει, έμαθα είναι το πουλου, δίνει 60-70, δεξιά-αριστερά δίνει, έμαθα. Σε άλλες ομάδες, δίνει το Παλέντε Σπόρ, έμαθα, κάτι στον Άρη, δίνει στον Ηρακλή λεφτά κτλ. Υπάρχει και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, παιδιά, να δώσετε κανένα φράγκο και εκεί. Ούτως ή άλλως η μοιρασιά, δημόσιο χρήμα μοιράζεται, δώστε και από εκεί τίποτα. Πώς το λένε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ομάδα οδηγείται μαθηματικά σε μια εποχή ερωτηματικών. Αυτή είναι η λέξη. Βλέπω να έρχεται καλοκαίρι με επιτροπές σωτηρίας και τα γνωστά καραγκιουζλίκια που έχουμε ζήσει στο παρελθόν από ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να σώσουν τίποτα. Όσο δεν υπάρχει λοιπόν επενδυτής, ο ΠΑΟΚ όλο ένα και πιο γρήγορα σβήνει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει ένα τμήμα μόνος του, αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται άνθρωπο να χρηματοδοτήσει. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ ήταν τυχερός γιατί βρέθηκε ο Αντώνης Τσαλόπουλος, που βοηθάει και στο γυναικείο χάντμπολ, στα γυναικεία τμήματα του βόλεϊ και νομίζω και στην πάλη είναι ο Αμυρίδης, ναι, ναι, που βάζει και αυτός κάτι. Αν δεν βρεθεί κάποιος επενδυτής για την ομάδα μπάσκετ, θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική. Φτάσαμε που φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι ένα τμήμα με πάρα πολύ ισχυρή δυναμική, βάλε αθόρυβο με το σπάσο. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζεις. Τι να κάνω. Δεν έχει τέτοιο. Το ξέχασα, περίμενε. Έλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι έχει δυναμική. Απέδειξε ότι με έναν ιδιοκτήτη που θα κάνει μια ορθολογική επένδυση μπορεί να πρωταγωνιστεί. Απέδειξε ότι είναι ένα τμήμα με πάρα πολύ ισχυρό μέταλλο. Τα στελέχη του αποδείξανε ότι είναι για πολύ, δηλαδή ειδικά το προπονητικό team, προπονητής και τα παιδιά τα οποία τέλος πάντων αποτελούν αυτήν την ομάδα, αξίζουν κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να απαιτήσω από κανέναν από αυτούς το να αντιληφθούν ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η φθορά και να μείνουν. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι επαγγελματίας και πως είναι να είσαι, να εξαρτάται το μέλλον σου από αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να απαιτήσω από κάποιον να μείνει ενώ ξέρω ότι θα φθαρεί. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική του αν δεν βρεθεί άμεσα χθες λύση, το τμήμα του ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο, το μπασχετικό, θα πει το ποίημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε προειδοποιήσει μήνες τώρα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα πρέπει όλοι μαζί να κινούνται για να βρουν επενδυτή. Θα έπρεπε να έχουν ξεκαθαρίσει βασικά ερωτήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τι θα κάνει ο Ιβάν με τα λεφτά που έχει βάλει. Είμαι εγώ επενδυτής, έχει βάλει ο Ιβάν 2 εκατομμύρια. Ναι. Ωραία.
τα ζητάει ή είναι στο χιόνι. Για να ξέρω και πόσο κοστίζει το μαγαζί. Εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των παικτών πλέον και του προπονητικού team. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το Keep Pauk Alive έκανε μια προσπάθεια. Ακόμα μπαίνουν κάποια χρήματα, αλλά δεν φτάνουν. Ο Πάοκ πρέπει χθες να έχει 200 χιλιάρικα. Αν έχει κανείς. Πάρε αυτόν του Sky, ρε, να πατήσει το ATM. Να σπατήσει 200 ή 200%. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι ο Σούπερμαν ημέρα θα είναι και μια αναστρέψιμο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα τμήμα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν άνθρωπο που μας κράτησε στον ΠΑΟΚ οπαδικά αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα τμήμα το οποίο είναι μονίμως value for money. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Όλοι μας, ατομικά. Έχει και η διοίκηση ευθύνη γιατί δεν κατάφερε ποτέ να ανοίξει το μαγαζί για να μπει περισσότερος κόσμος μέσα σε αυτό. Και η βασική ευθύνη για μένα έχει να κάνει με την κεντρική ιδέα του προϊόντος, όπου έχει κατατίσει τον μπάσκετ ένας μικρόκοσμος κακομαθημένων παραγόντων που τα λένε μεταξύ τους και ψήνονται, και το μαγαζί το συγκεκριμένο έχει μειώσει τη δυναμική του όσο δεν γίνεται από τη χρυσή εποχή του μέχρι και σήμερα. Το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κυριαρχεί σε ό,τι απόφαση και αν παίρνετε. Μικροαβάντες γίνονται σε επαρχιακούς συλλόγους που έχουν επενδυτή και τέλος πάντων προσπαθούν να ενεργοποιήσουν κάποιες αγορές. Η Ευρωλίγκα έχει στερήσει το δικαίωμα σε πολλούς ανθρώπους να επενδύσουν στο εγχώριο πρωτάθλημα. Γενικά το μπάσκετ οδεύει σε μια κατάσταση εξαφάνισης, θα πω εγώ. Την ίδια στιγμή που στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, κάθε μέρα που περνάει, το NBA γίνεται όλο και πιο εμπορικό, όλο και πιο κερδοφόρο για όσους ασχολούνται με αυτό. Η βιομηχανία τέλος πάντων του μπάσκετ απέναντι από τον Ατλαντικό σε σχέση με τη βιομηχανία του μπάσκετ εντός Ευρώπης, από αυτή τη μεριά του Ατλαντικού, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και καλείστε να προβληματίζετε για αυτό. Άρα λοιπόν η αδυναμία μας να στηρίξουμε, η αδυναμία της διοίκησης να ανοίξει το κλαμπ και η αδυναμία του ίδιου του προϊόντος να υποστηρίξει επένδυση. Οδηγούν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα πω μια λέξη βαριά, αλλά αυτή είναι, στον αφανισμό. Δεν βλέπω κάποιον να επενδύει, δεν βλέπω κάποιον από την οικογένεια του ΠΑΟΚ να μπορεί να ενταχθεί, δεν μπορώ κάποιον που να μπορεί να ενταχθεί για να δώσει λύση. Σκέφτομαι πάρα πολλούς που θα μπουν για να κάνουν το κομμάτι τους και θα κατηγορούν αυτούς που είναι τώρα για το άνοιγμα που υπήρξε. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα άνοιγμα κοντά στα 2-2,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή συνολικά. Το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει, τα έσοδα έχουν μειωθεί δραματικά και είναι μία ακόμα κουβέντα που κάναμε για την χορηγία του ΟΠΑΠ, την έχουμε κάνει ξανά στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ έχασε αυτή τη χορηγία, ο ΟΠΑΠ επέλεξε στρατηγικά εταιρεία, είναι βέβαια, κάνει ό,τι θέλει να πάει να κάνει ονοματοδοσία στον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ έχασε ένα σημαντικό ποσό από αυτήν την υπόθεση, το οποίο θα μπορούσε σήμερα να τον έχει κρατήσει ζωντανό, γιατί μιλάμε για 250.000 διαφορά. Γενικά, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Προειδοποιήσαμε, ζητήσαμε να μπει πλάτη, βάλαμε και εμείς πλάτη όσο μπορούσαμε στις δυνατότητές μας, από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι τα πράγματα οδηγούνται μαθηματικά στην κατάρρευση. Αυτή είναι η κατάσταση για τον μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε παραπάνω είναι σάλια. Δεν είμαστε για σάλια. Είναι μια θλιβερή κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να είναι σταύρο πιο θλιβερή αν δεν υπήρχε μπροστά το μας με την ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία. Μερικούς παίκτες ή την ομάδα την κρατάει κάπως. Έτσι όπως θα κατέβεις δεν είσαι και πολύ καλά. Δεν είσαι και πολύ καλά, όχι. Αν κρατήσεις το ρόστερ μια εβδομάδα ακόμα, πότε είναι? Μια μισή, 10 μέρες. Ναι. Δεν μπορείς, δηλαδή, οι παίκτες έχουν προτάσεις. 5 Μαρτίου είναι το μάτς. Ναι. Οι παίκτες έχουν προτάσεις, τέτοιο. Δεν μπορείς να τους κρατήσεις. Μιλάμε για παιδιά τώρα όπως τον Γκάρετ, όπως ο Χάτσερ. Τέλος πάντων, ο Κόνιαρης έχει προτάσεις. Ο Χρυσικόπουλος μπορεί να βρει αύριο ομάδα. Ο Τζόνς μπορεί να βρει ομάδα. Ο Τζόνς είναι ένα παιδί το οποίο έφυγε από το Ατλαντικό και έχει πάρει οι δύο μισθούς. Ο Τζαμάλ Τζόνς. Που το παιδί και πάλι είναι πάρα πολύ σοβαρός.
είναι εξελίξιμος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να δείξει στον ΠΑΟΚ για να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο του χρόνου. Είναι τέλος πάντων μια κατάσταση πάρα πολύ ιδιόμορφη. Και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και μια κατάντια του αθλήματος συνολικά, μιας και δεν υπάρχουν άνθρωποι που να επενδύσουν σε αυτό. Δύσκολο να μπορέσει να βρεθεί λύση. Τώρα, άμα ξυπνήσουμε αύριο και έχει πάω 200 χιλιάδες στο ταμείο του και τα μοιράσει. Ναι, είναι άλλη κουβέντα. Παίρνουμε μια ανάσα. Ναι, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά. Ναι, φτάνουμε. Δεν το πείτε λίγο, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα φαντάζομαι ότι μια ομάδα προετοιμάζεται. Ακόμα και πριν το τελικό δεν προετοιμαζόμασταν καλά. Άσχετα τώρα που στο τελικό μας είχε το παιχνίδι και το πήγαμε μέχρι τέλους. Ναι. Δεν ήμασταν καλά. Το ξέραμε. Αλλά πώς να πεις αυτήν την ομάδα τώρα να είναι 100%. Οι προπονήσεις είναι κακές. Πόσο να αντέξει και ο προπονητής που δεν έχει πάρει μισθό φέτος να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση. Και άλλα πολλά μπορούν να συμβαίνουν στην καθημερινότητά του. Τι να απαιτήσω εγώ από αυτόν. Πώς θα πει τα παιδιά αυτά να προπονηθούν όπως πρέπει. Είναι πράγματα που πολλοί κόσμοι πρέπει να μην τα καταλαβαίνει. Αλλά όντως όταν πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου και είμαι, ξέρω εγώ. Μια χαρά το καταλαβαίνει, Σταύρο. Αυτό που λες. Αυτό που πας να πεις. Ναι. Αν δεν έχεις πάρει μισθό 3-4 μήνες. Και... Μα δεν ξέρω και πότε καλή... δεν πάρω. Όσο και καλή διάθεση να έχεις. Πλέον δεν υπάρχει και η δυνατότητα υπόσχεσης. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει δυνατότητα υπόσχεσης. Ό,τι υπόσχεση ήταν να δοθεί, δόθηκε. Πλέον δεν έχεις κάτι. Προσδοκόμενα έσοδα. Ναι, ένα μήνα θα πάω. Γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψουμε λεφτά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με 15 ευρώ εισιτήριο. Θα έχει πάνω από 2.000 στο γήπεδο, πιστεύεις? Εγώ το λέω και χθες. Για μένα θα έπρεπε να είναι κατάμεστο. Το για μένα θα έπρεπε να είναι μια. 2.000 και 3.000. Και για μένα θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι στο New Jersey και να είναι ο ΠΑΟΚ Nets. Αλλά η ουσία ποια είναι. Πόσες φορές έχουμε πει ευχολόγια να γεμίσει το γήπεδο. Και πάλι τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι σε 2 εβδομάδες. Αν θα μαζευτούν τα λεφτά, πόσα θα είναι και μετά να μοιραστούν. Δηλαδή πάλι είναι πολύ θεωρητικό και μακρινό. Και πάλι και να μαζευτούν όλα τα μισά από αυτά που χρειαζόμαστε. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος επιχειρηματίας μας ακούει και του περισσεύουν 200.000 έτσι. Ψιλοπράγματα. Δεν βαρέθηκε τα δίνει στις γκόμενες. Σε αμάξια. Να πάει τα. Και 50 αν περισσεύουν. Και 50. Με 200 πάνω την κάνουν δουλειά μια καλή. Ναι. Βάλετε να στείλει την κομμένα στα χάρο του, να του παίρνει το διαμαντένιο ρολόι και να το βάζει να μην το φοράει μόνο στις γιορτές. Εντάξει, εκείνο που κάνει 1 εκατομμύριο, το θυμάσαι? Ναι. Όχι. Το είχα δει. Το έχεις δει. Καλή μόνο. 1 εκατομμύριο ρολόι. Αν είναι κάποιο παοξάκι στον Οδύνο που αψηρίσει εκείνο το ρολόι. Αυτά χρήσιμο. Αυτά τα χρήσιμο. Για τον ΠΑΟΚ, όχι για κανένα λόγο. Ναι. Κάτω για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, αν κάνει 3 μέτρα και δεν σε μαζέψουν, είναι ένα. Τι 3 μέτρα, ένα βήμα να κάνει. Δεν προλαβαίνεις. Εντάξει, με ένα καλό σχέδιο όμως. Και λίγη τύχη. Το Ocean 4 θα γυρίσουμε εμείς. Το παοξίδικο. Υπάρχει ιερόσκοπος όμως. Ναι, υπάρχει ιερόσκοπος. Κλέψτε λοιπόν. Σας προτρέπω. Το μήνυμα της εκπομπής. Η δική αυτουργή. Ναι. Γελάμε τώρα, αλλά πραγματικά επειδή είναι κάτι που το βλέπω να έρχεται εδώ και καιρό. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Αποτύχαμε. Όλοι μας. Οπαδοί, δημοσιογράφοι, διοίκηση, άθλημα, όλοι. Και πλέον θα πρέπει να κάνουμε κάποια ευχή όσοι πιστεύουν κάπου, τέλος πάντων. Μπας και σωθεί η παρτίδα έστω και το καλοκαίρι. Για το καλοκαιράκι, παιδιά, θα πούμε το ποίημα. Θυμάστε εκείνο εμείς ποτέ δεν... Θα αλλάξει. Θα πάει εμείς και μια φορά πέσαμε εκεί στη Βήτα. Ναι. Έτσι θα γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρω ότι η πραγματικότητα πολλές φορές πονάει. Ξέρω ότι πολλές φορές η αλήθεια δεν είναι αρεστή. Ξέρω ότι πολλές φορές άμα την πεις γίνεσαι και εσύ μη άρεστος. Γίνεσαι δυσάρεστος. Αλλά αν δεν μάθουμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας τώρα που είμαστε μάλιστα στα πάνω μας στο ποδόσφαιρο που έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα, στο μπάσκετ δεν κάναμε εξαιρετική δουλειά. Εγκλωβιστήκαμε, μπερδευτήκαμε και το αφήσαμε το άθλημα να βουλιάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω. Παιδιά. Και κάπου Σταύρο, ο κόσμος, όσο και να κατηγορούσε την διοίκηση Πρέλεβιτς, εφησυχάστηκε, σου λέει, εντάξει, μια χαρά το πάνω καράβι κάθε χρόνο. Ποιος έκλεισε? Τρίτη, τέταρτη. Τον πάνε τον κράξουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να τον κράξουν πολύ τον πάνε.
Τον πάνε τον αγαπάνε περισσότερο, ναι, παθολογικά. Υπήρχε όμως εφησυχασμός. Τρίτη, τέταρτη, είναι χαρά. Γιατί πάντα η ομάδα στα δύσκολα τα κατάφερνε. Και τώρα να στον τελικό προχθές. Με τα ψέματα, τα ψέματα τελειώσαν, παιδιά. Ναι. Ψέματα τελειώσαν. Υπήρξε μια χρονιά που παίξαμε με τον Τζάκο στο τηλεφόρο, το θυμάστε. Ότι πήγαμε να πέσουμε. Ναι. Και τον. Πώς τον έκανε εκεί που λέγεται ο Μπανέ. Ο. Που πήγε ένας και του λέει. Ο Χρήστο. Ο Χρήστο. Όχι. Η Μπανέ έκανε ψηλό για την. Για τα Χριστούγεννα βρέγγολη μου. Ανήκα ψηλό. Εσένα. Αυτή η θεότητα, αυτή, δηλαδή μόνο που ταλαιπωρούμε αυτόν τον Θεό, πραγματικά, μόνο που τον ταλαιπωρούμε αυτόν, είναι να κλαις. Εντάξει, εγώ τον αγαπάω παθολογικά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί. Πιστεύω ότι αν μου πει κάποιος ότι πω ανατείναξε, ξέρω εγώ, να πάρει αναγωγείο πρέπει, θα πω καλά έκανε. Δεν νομίζω, τι κακό να πεις για τον άνθρωπο εσύ. Πρέπει να έχεις. Και γι' αυτό το σπέρμα του βέβαια πρέπει να διαδοθεί σε όλο τον πλανήτη και τα αποτελέσματα. Τι λες, μωρέ το! Πω, μωρέ Θεέ, μετά τον ακουμπό πήγαμε και στον Μπρέλεβιτς, ωραία. Τέλος πάντων, αυτά εν ολίγης, πρέπει να ακούσουμε τους χορηγούς μας, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι για τη συνέντευξη. Θα είναι ο Μπάνε σε Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη και Στουτγκάρδη. Μπας και μπορέσει να βρει κανένα ψηλό από εκεί. Ναι, εκεί φτάσαμε. Το παλεύει όμως. Το παλεύει, ρε φίλε, αλλά εδώ που φτάσαμε δεν νομίζω ότι παλεύεται, δηλαδή πραγματικά. Δεν νομίζω πλέον. Θα δούμε, λοιπόν. Μαζί μας είναι τα Alter Ego. Αμερικάνικα ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπελάδικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την καθημερινότητά σας, από κοστούμια, και στην καθημερινότητά σας. Σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να βρείτε ό,τι υπάρχει και να ξούς τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να φορέσετε. Πραγματικά μιλάμε για τεράστια ποιότητα τεράστια σε πολύ καλές τιμές. Ναι. Όλη η νεδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos. Σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, υπάρχουν στο κέντρο. Παντού υπάρχει ένα κατάστημα ΝΑΚ και στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν. Θέατρο Βεργίνα, Τάκη Ζαχαράτο, αύριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οι τελευταίες παραστάσεις του κορυφαίου Έλληνα Σόουμαν στην πόλη μας. Σε μια παράσταση, το Ζω για Σένα, που έχει σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων. Όλες οι παραστάσεις ήταν sold out και θα είναι και οι τέσσερις επόμενες, γι' αυτό. Φροντίστε εγκαίρως για τα εισιτήριά σας από το καζίνο όλο 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234567. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να μπείτε στο θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε από 5 μέχρι 105 ετών. Υπάρχει όριο ηλικίας, αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση, να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Ίσως είναι φυσικά προαιρετική και δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, μεγάλες αποδόσεις, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη, όλες οι επιλογές cash out, γενικότερα εξυπηρετεί και ικανοποιεί κάθε γούστο, όπως και αν παίζετε στοίχημα, είτε σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε handball, σε βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχει και το Serie Application, το παιχνίδι της Στοίχημαν. Κατεβάστε το Serie, είτε έχετε κινητό Android είτε έχετε κινητό iOS, και υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν με πάρα πολλά παιχνίδια, ρουλέτα, blackjack, όλα τα παιχνίδια slot με πολύ μεγάλα jackpot και πάρα πολλά και μεγάλα κέρδη, και αυτό το online καζίνο της Στοίχημαν μέσα από κινητό, tablet και υπολογιστή, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24, το πρώτο τελευταίο της εβδομάδας. Στο ποδόσφαιρο αναφερθήκαμε, στο μπάσκετ αναφερθήκαμε. Και τώρα θα πάμε στην ομάδα βόλεϊ, που χθες έκανε αυτό που έπρεπε. Καθάρισε τον Παναθηναϊκό με συνοπτικές διαδικασίες και ετοιμάζεται για το Final Four
του κυπέλου να υπερασπιστεί η ομάδα τον τίτλο της στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε μαζί μας τον Ραφαήλ να μας βάλει. Θα τον έχουμε στο... σε λίγα στο κλίμα και του αγώνα. Πολύ εύκολο νομίζω η νίκη. Ναι. Και πολύ γρήγορα. Εύκολη από ό,τι νίκη κατάλαβα. Και πιστική νίκη. Δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι σε, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, στην πιο κρίσιμη καμπή, βρίσκει τα πατήματά του, βρίσκει τον εαυτό του και είναι σε θέση να διεκδικήσει τρόπαια, όχι απλά νίκες. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν. Είναι καλά νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε έχουμε τον Ραφαήλ. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, φίλε? Όλα καλά. Ήταν όντως εύκολη η χθεσινή νίκη, Ραφαήλ? Την έκανε εύκολη ο ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως αυτό που είπατε, ότι ήταν μια πιστική νίκη και από την άποψη ότι έρχεται λίγες μέρες μετά την ήττα από τον Παμβοχικό στο πρωτάθλημα, αλλά και γιατί είναι μια νοκάουτ αναμέτρηση, η οποία κρίνει και φυσικά το εισιτήριο για το Final Four. Λοιπόν, ότι θα μας τα πει καλύτερα, Ραφαήλ, ο καλεσμένος μας. Έχουμε μαζί μας τον Ντίμα Φιλίποφ. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είσαι? Όλα καλά, εσείς? Και εμείς καλά. Ντίμα, ήταν τόσο εύκολη νίκη όσο μας φάνηκε ή όχι τελικά? Εντάξει, σίγουρα θέλαμε τη νίκη για να περάσουμε στο Final Four. Ξέραμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του νοκάουτ, έτσι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δείξαμε και καλά στοιχεία, παίξαμε και καλό βόλεϊ και δεν αφήσαμε το Παναθηναϊκό να μας πιέσει και πιστεύω αυτό είναι το κλειδί στη νίκη. Ντίμα, νομίζω περισσότερο εσείς κάνατε τον Παναθηναϊκό να φαίνεται πιο αδύναμος από ό,τι πραγματικά είναι. Εντάξει, σίγουρα παίξαμε καλά. Μπορώ να πω γιατί κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι στο Βραχάτι που χάσαμε και θέλουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες και όπως είπα το κύπελλο είναι ένας στόχος μας και θέλουμε σίγουρα να περάσουμε στο Final Four και να διεκδικήσουμε το κύπελλο που θα γίνει στην Ιερά Πέτρα. Ντίμα, δίνει η ομάδα και εσύ και όλα τα παιδιά ότι στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, δηλαδή τώρα στο επόμενο διάστημα θα κριθούν τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα, η ομάδα αρχίζει και πατάει καλά και φτάνετε σιγά σιγά στο επίπεδο που θέλετε. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει εκεί που θέλετε ή υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, αλλά δείχνετε ότι είστε στο καλό δρόμο τουλάχιστον. Ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βελτίωση πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί άμα σταματήσει να βελτιώνεσαι θα σε προσπεράσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να βελτιώνεσαι, πρέπει να βρούμε ακόμα καλύτερα, δεν πρέπει να σταματάμε να δουλεύουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Βελτίωση σίγουρα πιστεύω θα υπάρχει, γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε 14 παίκτες που όλοι μπορούν να δώσουν κάτι στην ομάδα και πιστεύω σιγά σιγά θα το δείξουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ραφαήλ. Ντίμα, ήταν η τρίτη φορά που κερδίζετε τον Παναθηναϊκό φέτος με 3-0. Έχετε βρει, ας το πούμε, το κουμπί του κατά κάποιο τρόπο και λογικά οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούνε, φαντάζομαι, έτσι όπως είναι βαθμολογικά και στα ημιτελικά του play-off στο πρωτάθλημα. Και ας πούμε, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή που είναι και στην εθνική μας ομάδα. Έχει νεαρούς παίκτες, τους δύο πιτσιρικάδες που είναι mm-hmm. τον Ανδρεόπουλο και τον Ράπτη, που πιστεύω είναι το μέλλον του βολέι. Του ελληνικού, είναι δύο μικρή ηλικία, 18-19 χρονών. Έχει ένα πολύ καλό διαγώνιο τον Γιορτάνοφ. Είναι μια πάρα πολύ καλή δεμένη ομάδα. Θέλει πάντα να έχει προσοχή όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό και δεν πάει με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Είχε παλιά παίζει πολύ καλό βόλεϊ και τώρα πιστεύω σιγά σιγά θα βρει και τα βήματά του και πιστεύω θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και στο μέλλον. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου και για αυτοί που παίξανε και αυτοί που δεν παίξανε, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά όλοι μαζί. Ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι του ΠΑΟΚ και θέλουμε να πιστέψουμε στόχους. Έτσι. Ντίμα, αύριο το μεσημέρι είναι η κλήρωση. Εσείς, ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής έχετε ήδη τσεκάρει θέση. Σήμερα θα ξέρουμε το βράδυ. Αν συμπληρώσει την τετράδα ο Πίγαζος, Πολύχνης ή ο Φίνικας Ήρου, έχεις κάποια προτίμηση για αντίπαλο στον ημιτελικό? Όχι, όχι, δεν έχω καμία προτίμηση. Αυτές οι ομάδες που φτάσανε μέχρι το Final Four είναι δυνατές. Για να πάρεις το κύπελλο πρέπει να κερδίσεις όλους, έτσι. Αυτό είναι το μόνο ναι. σίγουρο. Και δεν έχω καμία προτίμηση. Θα περιμένουμε να δούμε και όποιος και να είναι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει και το κύπελλο. Δεν έχει δηλαδή διαφορά για σένα αν είναι Ολυμπιακός στον ημιτελικό ή στον τελικό? Όχι, καμία διαφορά για μένα. Ντίμα, mm-hmm. νιώθεις ότι ενδεχομένως η ομάδα φορμάρεται στο κατάλληλο κομμάτι της σεζόν πλέον?
εκεί δεν πρέπει, εδώ και εδώ κρίνονται όλα. Στο τέλος. Ναι. Στο τέλος κρίνονται όλα. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Και αυτό δείχνει και το παιχνίδι που παίξαμε στον Παναθηναϊκό, ότι σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας και στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε όλοι μας, έτσι. Όταν με το καλό φτάσει το Final Four τίμα και επειδή είσαι αθλητής μεγάλων, έχεις πολλές παραστάσεις, μεγάλους αγώνες στην καριέρα σου, τι κάνει την ομάδα που θα πάρει το κύπελο να ξεχωρίσει? Τι είναι σε ένα Final Four που σε λίγες ώρες ουσιαστικά κρίνονται ένας στόχος, τι χρειάζεται σε ένα Final Four μια ομάδα, πέρα από την ποιότητα και την ικανότητα των παικτών της? Εντάξει, εγώ θέλω την κατάλληλη προετοιμασία, έτσι, αυτά τα παιχνίδια, γιατί όχι μόνο αγωνιστικά και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά, ναι. Ναι, ψυχολογικά, η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο και στο άθλημά μας είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι από και πάνω και από αγωνιστικά, γιατί η ομάδα που θέλει περισσότερο το κύπελλο πιστεύω θα το πάρει, έτσι, γιατί εντάξει, μην κρυβόμαστε ότι πιστεύω εμείς και ο Ολυμπιακός είμαστε ένα βήμα πιο πέρα από τις άλλες ομάδες. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτός θα είναι και ο τελικός, έτσι. Από εκεί πέρα έχουν φτιάξει μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και ο στόχος που θα πει είναι και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ραφαήλ. Ντίμα, χθες ο coach είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη σε μια διαδικασία που και εκείνος μαθαίνει από εσάς και εσείς από εκείνον. Ισχύει και για σένα αυτό, σαν πασαδόρος που συνεργάζεσαι τον τελευταίο καιρό με δύο νέους παίκτες και με τον Κλαπά και με τον Μοκουτούτια? Τα παιδιά είναι φοβερά, έτσι, είναι και φοβεροί παίκτες και χαρακτήρες και είναι πάρα πολύ εύκολο να παίζεις μαζί τους. Είναι το ευχαριστίες, πιστεύω αυτό το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο, ότι φαινόμαστε σαν μια μικρή παρέα, έτσι μπορώ να πω, μεγάλη παρέα, μικρή όπως θέλετε, ότι το ευχαριστιόμαστε και πιστεύω αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και στο παιχνίδι μας, γιατί όταν το ευχαριστιές βγαίνει και καλύτερα για το παιχνίδι και στα αγωνιστικά κομμάτια. Και με τα παιδιά πιστεύω ότι έχουν βρεθεί ήδη και όλα είναι καλά. Εγώ, Ραφαήλ, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω τον Ντίμα, αν έχεις κάποια τελευταία ερώτηση εσύ. Όχι, ακολουθεί το μάτς με τον Φίνικα Σύρου, νομίζω και αυτό σημαντικό για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα για να κλειδώσει στην ουσία για τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Καλή ομάδα ο Φίνικας, αναμφισβήτητα. Η πρώτη σου σκέψη, Ντίμα, για το παιχνίδι αυτό με τον Φίνικα στο Παλατάκι? Είναι μια καλή ομάδα, έτσι, σίγουρα είναι μια καλή ομάδα. Χάσαμε και με αυτούς 3-2 στη Σύρο, ναι. Άμα θυμάμαι καλά. Θα το δούμε, θα δούμε βίντεο σήμερα το απόγευμα, αύριο, και θέλει προσοχή, δεν είναι μόνο σίγουρο. Θέλει προσοχή, αλλά θέλω να πιστέψουμε και εμείς στις νίκες για να συνεχίσουμε και στο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία και στο μάτς αυτό. Να είστε όλα τα παιδιά γερά και με καθαρό μυαλό όταν έρθουν τα παιχνίδια του Final Four. Και με υγεία βασικά, όλοι. Και κάθε επιτυχία από εδώ και στο εξής στη χρονιά, γιατί όπως είπαμε, τώρα είναι που ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις πολύ καλές ομάδες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, συμφωνώ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ντίμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ραφαήλ, μας τα είπε ωραία ο Ντίμα. Πάντα ψύχρεμος, εντάξει, και σαν πασαδόρος πρέπει να είσαι ψύχρεμος, έτσι δεν είναι? Λόγω της θέσης, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας που πρέπει να έχει καθαρό μυαλό στο τερέν σε έναν αγώνα βόλεϊ, είναι η πασαδόρη. Σωστό. Γιατί αλίμονο αν είχε ο πασαδόρος στην ένταση του διαγώνιου ή του κεντρικού ενδεχομένως, αλλά σίγουρα οι πασαδόροι πρέπει λίγο να βλέπουν τα πράγματα πολύ πιο καθαρά από τον καθένα. Νομίζω είναι και το κομμάτι της σεζόν που πρέπει λίγο να δείξεις μια ψυχραιμία, να καθαρίσεις λίγο το μυαλό, να τα αφήσεις όλα τα προηγούμενα πίσω και ουσιαστικά να φορτσάρεις ακόμη περισσότερο για τελική ευθεία. Ραφαήλ, χθες είχαμε και μια επιτυχία από την άλλη ομάδα βόλεϊ των γυναικών, που δεν πρέπει να μείνει έτσι στο περιθώριο, γιατί τα κορίτσια κέρδισαν μια ομάδα από την Volley League, αντιψηλόφιλικα κατηγορία. Και δείχνουν ότι μπορούν να πάνε και παραπέρα. Δηλαδή, αυτό μας έχουν πει όσα μέλη της ομάδας έχουμε φιλοξενήσει από τον Σεπτέμβριο και μετά, είναι ότι βλέπουν το κύπελο σαν μια τεράστια πρόκληση, γιατί όχι να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει στο πίσω μέρος του μυαλού τους κατάκτηση του κυπέλου, αλλά σίγουρα βήμα-βήμα η ομάδα έφτασε στους 8 με το σπαθί της 100%. Ναι, αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση, γιατί για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ θα είναι στους 8 του κυπέλου του Βόλεϊ Γυναικών.
Εντάξει, δύσκολα θα είναι να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, την άποψη ότι υπάρχει Ολυμπιακός, ναι, υπάρχουν πανεπιστημιακές ομάδες που είναι δυνατές, αλλά πάντα ναι, είναι πρόκληση στο κύπελλο. Από την αρχή της χρονιάς το λέγανε αυτό και οι παίχτες και το τεχνικό team. Θα περιμένει φυσικά να δει αύριο στην κλήρωση ποια ομάδα θα του έρθει στον δρόμο. Όποια ομάδα και αν έρθει από την Volley League, ο ΠΑΟΚ θα την αντιμετωπίσει εντός έδρας, γιατί αγωνίζεται στην Pre-League. Ένα τελευταίο ζευγάρι μένει σήμερα ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τους Μακεδόνες. Αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, θα μπει και η ΑΕΚ στην κλήρωση. Τότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή παίζουν και οι τρεις στην Pre-League, όποια ομάδα βγει πρώτη από την κληρωτίδα θα είναι και η γηπεδούχος. Ραφαήλ, οι ομάδες, διαβάζω το ρεπορτάζ του δικό σου, της Volley League που έχουν περάσει στους 8, είναι Ολυμπιακός ο Άρης, ο Παναξιακός, Θέτης Βούλας και ΑΟ Θύρας. Ποια ομάδα είναι καλό να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μόνο? Και ο Παναξιακός και η Θύρα νομίζω. Είναι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται και στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια χτυπάνε δεύτερες, τρίτες θέσεις στην Volley League. Έμπειρες ομάδες με παίκτες οι οποίες αγωνίζονται και στην Εθνική. Ο Άρης ναι, μεν είναι ομάδα της Volley League. Φέτος δεν τα πάει τόσο καλά. Mm-hmm. Επομένως νομίζω ότι θα ήταν μια καλοδεχούμενη κλήρωση και από την άποψη ότι θα είναι και ένα ωραίο τοπικό ντέρμπι. Η ομάδα της Θέτης Βούλας φέτος ανέβηκε από την Pre-League στην Volley League. Να την είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και πέρσι το κύπελο. Είχε αποκλειστεί, αλλά σαφέστατα είχε πιο μικρές δυναμικότητες ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά νομίζω είτε ΑΕΚ είτε Παναθηναϊκός ή Μακεδόνες, όποιος προκύψει δηλαδή από το σημερινό ζευγάρι, θα ήταν επίσης καλοδεχούμενος για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάντως εντάξει, μπράβο τα κορίτσια, γιατί δείχνουν ότι η ΙΤΑ από την ΑΕΚ δεν τις επηρέασε. Ακριβώς, δεν προκάλεσε δηλαδή τριγμούς μέσα στο σύνολο. Προφανώς έχουν μπει γερά οι βάσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, και όταν κερδίζει μια ομάδα Volley League νομίζω με 3-0 δείχνει απάντηση. Δηλαδή ήταν χθες το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά από εκείνο στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό που τον είχε κερδίσει επίσης 3-0 στην Αθήνα. Ήταν νομίζω το καλύτερο παιχνίδι μέσα σε σεζόν που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι, που μπορεί ο Πορφύρας να μην έχει το όνομα που θα συγκλονίσει σαν brand name, αλλά είναι μια ομάδα υψηλότερης κατηγορίας. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ σαν ποιότητα, σαν δυναμική, πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα είναι μια επιτυχία που πιστώνεται και αυτό στα κορίτσια, που εντάξει, ο νούμερο ένα στόχος είναι η άνοδος στη Volley League. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι μεγαλύτερο στόχος από το να επιστρέψει η ομάδα στα μεγάλα σαλόνια. Αλλά φαίνεται και στο κύπελο, δεν ξέρω, υπάρχει καλώς εννοούμενη χαλαρότητα ή αν θέλεις δεν υπάρχει άγχος. Ναι. Όπως τα παιχνίδια και το βλέπουν σαν μια πρόκληση και ένα ωραίο ταξίδι που όσο πάει, ενδεχομένως να είναι και αυτό. Ναι. Και να παίζουν πιο ελεύθερα οι παίκτριες και να έχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Και ίσως γι' αυτό μπορεί να υπάρξει και μια νέα πρόκληση, πρώτο Θεός. Μακάρι, και μετά πάει η Final Four, θα γίνει στις αίρες των γυναικών, στην Ιερά Πέτρα των Ανδρών. Οπότε γιατί να μην έχουμε δύο ομάδες, και οι γυναίκες και οι άντρες, που να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ξέρεις, θα πάμε μαζί, να ξέρεις. Η Ιερά Πέτρα δεν μπορώ. Αλλά ξέρεις, θα πάμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο γενικότερα από τις ομάδες του Εραστέχνη, Ραφαήλ? Θα είναι full το Σαββατοκύριακο, νομίζω θα τα πούμε και αύριο καλύτερα με αναλυτικά το πρόγραμμα. Θα έχουμε και τις κληρώσεις του Βόλεϊ, θα είναι στις 12 η ώρα, οπότε θα τα έχουμε όλα αναλυτικά. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SDNA ότι ολοκληρώθηκε η ακρόαση της ΑΚ για τα επεισόδια στο μάτς με τον Άγιαξ. Mm-hmm. Και η απόφαση αναμένεται να βγει μάλλον αύριο. Δύσκολα σήμερα μέσα στην ημέρα να υπάρχει κάτι. Οπότε αύριο θα ανακοινωθεί η απόφαση για όσα έγιναν σε εκείνο το μάτς. Κοίταξε. Δεν λες ότι έγιναν και λίγα. Εντάξει. Όταν υπάρχει ο παδός με μια μολότοφ στο χέρι, κάνει βόλτα και την πετάει. Ότι είναι εύκολη κατάσταση. Βέβαια, οι νομικοί της ΑΕΚ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο πανεύκολα, αλλά δεν νομίζω ότι περνάνε αυτά τα πράγματα τώρα εύκολα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αν ξαναφέρεις στο μυαλό εκείνο το σκηνικό, το ότι έπεσε πάνω στο plexiglass ήταν θαύμα. Μινάς Λισάνδρου και Αγγελική Αρκάδη, γνωστή. Εντάξει. Γνωστή, ναι, ήταν εκεί, στην Ελβετία. Κατέθεσαν συμπληρωματικά. Η άλλη, η Ρίζου, δεν πήγε. Όχι. Έλα, την άφησα πίσω. Πού πας χωρίς Ρίζου, εσύ? Και ίσως αυτό είναι μα ένα σημείο είναι κλειδί. Ο άνθρωπος ναι, ίσως καταλύτης. Είναι ένα σημείο κλειδί για αυτή την υπόθεση. Παιδιά, λάθος. Ναι, μεγάλο λάθος. Το δίδυμο Λισάνδρου Ρίζου. Είχε λειτουργήσει καλά πέρσι. Όπως θέλω τα γυρίζου. Στην προπόνηση ήταν καλή, αλλά στο μάτς δεν. Ναι, αλλά πέρσι τα πήγαν περίφημα όμως. Σε ό,τι δικαστήριο συμμετείχανε. Ναι, αλλά δεν ήταν Ελλάδα. Ο ένας συμπλήρωνε την άλλη. Εδώ ήταν Ελλάδα όμως. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Ελβετία εκεί. UEFA. Ναι, και τι να πεις.
Ναι, ήταν μολότοφ, αλλά δεν ήταν βιοπραγία. Απλά υπήρχε πάνω του. Την κουβαλούσε. Δεν είχε πρόθεση. Του την πέταξαν κάποιοι άλλοι και πάνω στον πανικό του να φύγει από πάνω, ναι, του, την πέταξε στον παδό του Άγιαξ. Ναι. Υπολόγιζε το παιδί μας ότι θα πάει στο plexiglass. Ναι, ναι, αν δείτε, ναι, κύριε Πρόεδρε, το σημαδεύει το plexiglass. Δεν πάει να την πετάξει μες στον κόσμο. Πώς έλεγαν την άλλη φορά, δεν πετούσαν τα μάρμαρα. Όχι. Απλά υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες, αλλά δεν πετούσαν τα μάρμαρα. Δεν είχε γίνει αυτό. Ναι, ούτε το να πετάς μολότοφ στους νομικούς είναι βιοπραγία. Είναι μια κίνηση. Είναι μια αντίδραση. Ξεκάθαρη αντίδραση. Ξέφυγαν λίγο. Εντάξει, συμβαίνει. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξει σίγουρα τιμωρία. Ναι, προς τα εκεί πάει. Το ερωτηματικό είναι αν θα υπάρξει τιμωρία με αναστολή, ναι, ή θα υπάρξει αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το σκεφτούν οι αξιωματούχοι, οι δικαστές. Και τα δύο είναι πιθανά, εννοείται. Εντάξει, έγιναν πολλά, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο έχει πέσει το τραπέζι το ενδεχόμενο του αποκλεισμού. Γιατί δεν είναι ότι απλά έγιναν επεισόδια. Η UEFA είναι πολύ αυστηρή πλέον σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα δούμε τώρα. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι για αύριο πάει η απόφαση να δούμε αν όντως θα χάσει το εισιτήριο η ΑΕΚ. Ο Μπερτομέου επιμένει, ναι, το βιολί βιολάκι. Μπορεί μια ομάδα να παίζει στην Ευρωλίγκα χωρίς να συμμετέχει σε ελληνικό πρωτάθλημα. Πω, αυτό είναι... Με το καλό να συμβεί, παιδιά. Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δεν θα μου λείψει καθόλου ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι, θα χάσει το πρωτάθλημα από χορηγούς. Θα χάσει πολλά πράγματα. Okay. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, ίσως δούμε και ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Αν μη τι άλλο. Με λιγότερους ξένους, με λιγότερο λαμπερούς ξένους. Δεν έχει σημασία. Και συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο της μπασκετικής ΑΕΚ, ο οποίος είπε ότι σε όποιον δεν αρέσει να φύγει και να παίζει μόνος του στην Ευρωλίγκα. Ναι. Είπε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΑΕΚ. Δεν λες ότι έχει και άδικο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και οι ομοσπονδίες. Τώρα θα μπεις η ΙΟΚ, τι να ορθώσει ανάστημα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μασλακόπουλος, Στέργιο... Άστε. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι ομοσπονδίες, αλλά δεν το βλέπω, ναι, τζάμπα σπαταλάμε χρόνο τώρα, να γίνουν πιο αυστηροί και αμήλικτοι με τις ομάδες που έχουν τόσο σχέσεις με την Ευρωλίγκα και σκέφτονται να πάνε σε μια κλειστή λίγκα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι γίνεται πράξη αυτό που ήθελε να κάνει η Ευρωλίγκα εδώ και χρόνια. Ουσιαστικά να πάρει αυτές τις ομάδες να κάνει ένα δικό του πρωτάθλημα, ναι, να γίνονται αγώνες ένα μισοβδόμαδα, ένα Σαββατοκύριακο και να γίνει σαν ένα κανονικό πρωτάθλημα. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι, αλλά κοίταξε, μην μας περάσουν όμως τη σκέψη που ήδη γράφεται. Να συμμετέχουν μόνο στα play-off των Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα γίνεται και από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το έχει προκαλέσει ο Ολυμπιακός και στην Ισπανία με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Αυτό που έγινε στο τελικό. Ξαφνικά όλα μαζί, οι ομάδες. Όχι, θέλουμε να φύγουμε από το πρωτάθλημα. Όχι. Και στην Τουρκία το ίδιο. Να πάνε, θα πω εγώ και το κλείσουμε. Να πάνε και να μην γυρίσουν. Τέλος πάντων. Ούτε στα play-off θα συμμετέχουν όμως, ούτε πουθενά. Δηλαδή, μη σου περάσουν ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα παίζουν Ευρωλίγκα και θα έρχονται να παίζουν στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα φύγουν μια και καλή και θα χαίρει το κόσμο στην Ευρωλίγκα. Για μένα απλά αυτή η κουβέντα όλη από Τουρκία, από Ισπανία και φυσικά από εδώ, από τον Ολυμπιακό και από το μάτς με τον Παναθηναϊκό όσα έγιναν, δεν μου φαίνεται πολύ σύμπτωση όλο αυτό. Το να έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα και να μιλάμε τώρα για ομάδες που αποχωρούν από πρωταθλήματα και παίζουν, ναι, μόνο στην, ναι, Ευρωλίγκα. Δηλαδή το timing αυτό το πράγμα δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας όλο το δίωρο ήταν η Στίχημαν, πολύ μεγάλο κουπόνι σήμερα, μεγάλοι αγώνες στο Europa League, εύκολη πρόσβαση, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, μεγάλες αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα σε κάθε παιχνίδι και πάρα πολλά άλλα αθλήματα αν δεν είστε φαν του Europa League και Ρίτζι Καζίνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οι μέρες που μας έρχονται, οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου, ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο για να προλάβετε να απολαύσετε το show του Τάκη Ζαχαράτου. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα αξεσουάρ και μπουφάν. Ο Σταύρος ξέρει γιατί αγοράζει ένα μπουφάν την εβδομάδα περίπου. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία. 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει και Nax Shoes, τα κορυφαία πραγματικά παπούτσια που μπορείτε να επιλέξετε σε πολύ καλές τιμές
Value for money λέγεται στέργιο όλο αυτό, να ξέρεις. Σε ενημερώνω. Value for money, να ξέρεις. NAC.gr. Όλες οι επιλογές και όλη η ανδρική συλλογή με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλο, υπάρχει κατάστημα για όσου ταξιδεύουν και πάρα πολλά στόκα ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο τη πόλη με φοβερά χαμηλές τιμές. Και φυσικά μαζί μας το Θεϊκό Πιστοπολείον. Αν είστε στο κέντρο τώρα που μας ακούτε, Αγγελάκη 10 είναι το Θεϊκό. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ο καιρός είναι ακόμα καλός. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει το Σαββατοκύριακο. Αν έχουμε ανεμοθύελες, χιονοθύελες, αστραπές και βροντές. Υπάρχει ένα tweet της ΠΑΕΠΑΟΚ που λέει: ο χειμώνας επιστρέφει στο Κυριακό, είστε προετοιμασμένοι? Υπάρχει ασκούφος, Στέργιο. Πανέτοιμοι. Λοιπόν, οπότε εκμεταλλευτείτε ότι έχει καλή μέρα σήμερα και απολαύστε το φαγητό σας στον πολύ μοντέρνο χώρο που έχουν ετοιμάσει εκεί τα παιδιά του Θεϊκών, Αγγελάκη 10, στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου περίπου. Ή αν είσαι στο σπίτι, delivery 2310-221-321, το Θεϊκών εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και πιάνει ουσιαστικά τη μισή πόλη, δηλαδή όλο το κέντρο, ανατολικά έως την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων. Πρώτης ποιότητας προϊόντα, τεράστιες μερίδες και το μεγάλο ατού του Θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Όλες οι αλυφές στα σάντουιτς είναι δωρεάν και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. 2-3-10-2-21-3-21. Φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107.4, παραδίδουμε σκυτάλι στα παιδιά του ανάλυσα του Παρεπρές. Αντώνη Τσακαλέα, Σταύρος Κόλκας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.